Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην πόλη του Ηρακλείου που τιμά σήμερα τον προστάτη Άγιο Μινά. Λαμπρός εορτασμός και βεβαίως ευχή το Ηράκλειο να πάρει αυτό που πραγματικά του αξίζει ως μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης. Εμείς βέβαια σήμερα η μέρα του Αγίου Μινά θα ενισχύσουμε τον παγκρίτιο χαρακτήρα του δικού μας μέσου. Η Κρήτη είναι μία. Έχει την δική της δυναμική και βεβαίως επιζητά την ενιαία ανάπτυξη. Μαζί μας ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Σημανδυράκης. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας κύριε Δασκαλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου να ευχηθώ κι εγώ στην πόλη και στο Δήμο του Ηρακλείου χρόνια πολλά για τον πολιούχο Άγιο της, τον Άγιο Μινά. Νομίζω ότι πλησιάζει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, πλησιάζει και η δική σας γιορτή. Βέβαια, 21 Νοεμβρίου. Ο Νοέμβρης είναι ο μήνας των μικρών αδειών, μονοήμερων αδειών για τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, κύριε Σημανδυράκη. Καλό είναι αυτό για τους δημότες. Νομίζω ότι χρειάζονται οι δημότες όλοι λίγο ξεκούραση, ιδιαίτερα μετά την περίοδο που κλείνει σιγά σιγά, η οποία παρά τα προβλήματα νομίζω ότι ήταν μια θετική περίοδος τουριστική, που μαζί με την κίνηση ενδεχομένως έχει φέρει και κόπωση στους ανθρώπους, οπότε κάθε ευκαιρία νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιείται. Κύριε Δήμαρχε, πρωτού πάμε στα θέματα που αφορούν αμυγώς την καθημερινότητα των δημοτών, βεβαίως στο αναπτυξιακό πλαίσιο, το κομμάτι των αναπλάσεων είναι πολλά. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχω συγκεντρώσει κάποια μηνύματα τηλεθεατών που τα έχουν στείλει στη σελίδα της εκπομπής για να σας τα μεταφέρω. Μου έκανε εντύπωση μία τοποθέτηση που κάνατε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θα τολμήσω να πω ότι ήταν μια σκληρή τοποθέτηση. Ήταν μια τοποθέτηση που βρήκε πολλούς αποδέχτες, δηλαδή καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Και είναι κάτι το οποίο εδώ στην Κρήτη το λέτε όλοι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Πάρα πολλές φορές η αυτοδιοίκηση νιώθει ο φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων, του θεσμικού της ρόλου, το ρόλο που πρέπει να παίξει στην καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί ναι, η αυτοδιοίκηση πρέπει να επιλύει προβλήματα, όμως πρέπει να έχει και τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις για να υλοποιήσει αυτό το όραμα. Θα ήθελα μαζί να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν την τοποθέτηση για να το σχολιάσουμε παρέα. Κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, δεν την βλέπω εδώ, κύριε Γενική, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, συνάδελφοι. Πριν πάμε στα καυτά θέματα, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Η σημερινή συζήτηση αφορά κέρια ζητήματα και αν κάτι άξιζε να πάρει δημοσιότητα, θα ήταν τα ζητήματα αυτά και όχι τα ζητήματα που από εχθές προβάλλονται για την ΚΕΔΕ για ένα αχρίαστο νομοθέτημα για τον εκλογικό νόμο και για τις δίθεν αυξήσεις τις οποίες πήραμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί για μας, νομίζω, τους αυτοδιοικητικούς, όντας βαθύτατα θεσμικοί, διεκδικούμε μια ισότιμη αντιμετώπιση με το εκάστοτε Υπουργείο. Είμαστε εδώ, αγαπητέ Υπουργέ, για να μιλήσουμε επί ίσης όρης. Είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ, για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε στις διαφωνίες που πάντα υπάρχουν με εξίσου ισχυρή δημοκρατική πολιτική νομιμοποίηση. Είμαστε άμεσα εκλεγμένοι, είμαστε πυλώνας της δημοκρατίας και οφείλετε να δείχνετε τον απαραίτητο σεβασμό στους όρους του διαλόγου. Έχουν ακουστεί και από δημάρχους που δεν κρύβουν την πολιτική τους προέλευση και είναι ίδια με το Υπουργείο, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν αγαπά την αυτοδιοίκηση. Για να μην χρησιμοποιήσω ακριβώς τους όρους που έχουν ακουστεί. Το γεγονός ότι αυτοδιοικητικοί έμπειροι έχουν διαμορφώσει αυτή την άποψη για το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είναι τυχαία και δεν έχει προκύψει στο κενό. Έχει προκύψει για τους τρεις συγκεκριμένους πυλώνες που σήμερα συζητάμε. Νερό, απορρίμματα, ενέργεια. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το εξειδικεύσουμε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος που θέλει να εξηγειάνει τους ΦΟΣΔΑ δεν θα έπρεπε να έχει τη στοιχειώδη μέρημνα να πάρει ένα τηλέφωνο το Υπουργείο Εσωτερικών, να λύσει αυτό το θέμα και στο νομοσχέδιο για την εξυγίαση των ΦΟΣΔΑ να έχει μεριμνήσει για το κυρίαρχο που είναι η στελέχωσή τους. Δεν το έκανε και αυτό αποτυπώνει την προχειρότητα του νομοσχεδίου. Κλείνω όμως με το εξής και πραγματικά δεν μιλάω, αγαπητέ Υπουργέ, εκ του ασφαλούς. Έχω την τύχη και το προνόμιο μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και η ΔΕΔΙΣΑ, ο ΦΟΣΔΑ των Χανίων και η ΔΕΙΑΧ
η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Χανίων να καταγράφουν πρωτιές. Καταγράφουν πρωτιές στο κομμάτι της ανακύκλωσης, στο αποθεματικό και στο επενδυτικό αντίστοιχα. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ στην ΔΕΙΑ για να περάσω στα νερά έχει η επιχείρησή μας 10 εκατομμύρια αποθεματικό και 80 ενδεχομένως επενδυτικό, δεν έχω ανθρώπους να τα εκτελέσω. Και στο τέλος κινδυνεύει η λειτουργία μιας υγιούς ΔΕΙΑ επειδή το Υπουργείο δεν έχει φροντίσει να απελευθερώσει αυτές τις κρίσιμες δυνάμεις. Και εδώ λοιπόν μπαίνουν ζητήματα οριζόντια για τη σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και οι λύσεις πάρα πολλές φορές είναι απλές. Γιατί κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, γιατί κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, δεν υπάρχει αυτή η ζεύξη των προβλημάτων και των λύσεων για να μπορέσουμε να ανασάνουμε όλοι εμείς που είμαστε εδώ, να ανασάνουμε κυριολεκτικά? Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα των ΔΕΙΑ αναφέρθηκαν πολλά. Ο Γιώργης Μαρινάκης έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά και αν θέλετε την άποψή μου, κατέγραψε και την πρώτη μετρήσιμη επιτυχία διεκδικήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια. Πρόεδρε, δεν θέλω να ακυρώσω όλα τα υπόλοιπα. Ας περιοριστώ στο κομμάτι των ΔΕΙΑ. Και ποια είναι αυτή? Το νομοσχέδιο το οποίο έρχονταν πραγματικά με φόρα τον Δεκέμβριο του 2023, μετά από την σύσσωμη αντίδραση που είχαμε όλοι και Προεδρείο και Δημάρχη, αναβλήθηκε, μετατέθηκε. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα είχα μία συζήτηση εδώ στην εκπομπή Ωρα Αιχμής για το θέμα της λειψιδρίας, ένα τεράστιο ζήτημα. Ό,τι ακριβώς λέτε εδώ, με τα ίδια λόγια λέγαν πολλοί συνάδελφοί σας ότι απαιτούν λύσεις για τη λειψιδρία, δεν μπαίνουν όμως στη διαδικασία των χρηματοδοτήσεων. Απαιτούν παρεμβάσεις και έργα για τη λειψιδρία, δεν χρηματοδοτούνται. Το θέμα της σχολικής στέγης είναι ένα ζήτημα, δεν χρηματοδοτείται. Το θέμα των προσλήψεων σε κομβικές υπηρεσίες των Δήμων, όπως η καθαριότητα, δεν δρομολογείται. Τελικά αυτή είναι η αυτοδιοίκηση που θέλουμε? Καταρχάς, αν δει κάποιος διαχρονικά την πορεία εξέλιξης της ισχύς που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, νομίζω θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σήμερα, το 2024, ίσως ήταν η χειρότερη χρονιά για την αυτοδιοίκηση τα τελευταία πολλά χρόνια, ενδεχομένως και δεκαετίες. Όλο αυτό αποτυπώνεται στη βάση των αριθμών, στη βάση των ελλείψεων που υπάρχουν στους εργαζόμενους και στη βάση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουμε λάβει. Με απλά λόγια, δεν έχουμε εργαζόμενους και δεν έχουμε και χρήματα για τα τρέχοντα. Το κομμάτι του επενδυτικού, το πόσα χρήματα πήρε κάθε Δήμος για έργα, είναι μια άλλη συζήτηση που εκεί πράγματι και με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με το ΕΣΠΑ υπήρχαν και υπάρχουν δυνατότητες. Όμως δεν έχουμε χρήματα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο. Και εδώ οι ευθύνες είναι ξεκάθαρα κυβερνητικές. Όχι μόνο από την παρούσα και από τις προηγούμενες, αλλά εντείνεται το τελευταίο διάστημα. Είναι κατά την γνώμη μας απαράδεκτο, κύριε Δασκαλάκη, δήμοι τουριστικοί που πλημμυρίζουν από κόσμο το καλοκαίρι, να μην μπορεί το Υπουργείο να απελευθερώσει πόρους από τον κόσμο που έρχεται. Και θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το περίφημο τέλος παρεπιδημούντων. Mm-hmm. Το τέλος παρεπιδημούντων είναι ένα τέλος που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις εστίασης, στα ξενοδοχεία, σε αυτούς που καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο, που πριν την κρίση, μετά την κρίση, ανακοινώθηκε ότι ορίζεται για όλη την Ελλάδα στο μισό τα 100 επί των ακαθαρίστων. Εμείς τι είπαμε στο Υπουργείο, συντεταγμένα μέσω των οργάνων μας, ότι έχουμε ως δημοτικά συμβούλια την πολιτική νομιμοποίηση να μπορούμε να αποφασίζουμε για τις περιοχές μας. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, στο ενετικό λιμάνι των Χανίων που βουλιάζει από κόσμο, να μην μπορούμε από το τέλος παρεπιδημούντων να αντλήσουμε πόρους από τους επισκέπτες που θα τα ξαναγυρίσουμε ξανά στις περιοχές μας για να συντηρήσουμε τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές μας. Αυτά τα χρήματα δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, πάνε ουσιαστικά στα κρατικά ταμεία και διαχειρίζονται το συγκεκριμένο, από εκεί? Το συγκεκριμένο το 0,5, το τέλος παρεπιδημούντων, έρχεται σε μας. Απλά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είπαμε λοιπόν στο Υπουργείο, βάλτε ένα όριο έως 2% και να μπορεί σε αυτό το όριο να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα την περιοχή. Μετά από
τεράστια διαβούλευση και προσπάθεια του Υπουργείου, μας ανακοίνωσε πανηγυρικά ότι από 0,5 σας επιτρέπουμε πλέον να πάτε μέχρι 0,75. Mm-hmm. Και όταν απαντήσαμε γιατί αυτή η κοροϊδία, γιατί δεν εμπιστεύεστε τα δημοτικά συμβούλια, η απάντηση ήταν ότι δεχτήκαμε πολύ ισχυρές πιέσεις από τους ξενοδόχους και από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Άρα η κυβέρνηση τι είπε, ότι στη ζυγαριά δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί και ξενοδόχοι και άνθρωποι της εστίασης κερδίζουν οι δεύτεροι. Ότι εμείς ως δημοτικά συμβούλια, που εμείς αναλαμβάνουμε και την πολιτική ευθύνη αν ανεβάζαμε το τέλος του αριθμού δημοτών, δεν είμαστε ικανοί να αποφασίσουμε για τον τόπο μας, αλλά το Υπουργείο υπέκυψε στην πίεση των ξενοδόχων, οι οποίοι θέλουν δήθεν να κρατήσουν ανταγωνιστικές τις τιμές τους. Αλλά πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το τέλος διανυκτέρευσης. Επιμένουμε όλοι, και ο Γιάννης ο Μαλανδράκης έχει σηκώσει διαχρονικά το θέμα το συγκεκριμένο. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ο πελάτης του ξενοδοχείου, φεύγοντας το κισέ, αυτό το οποίο καταβάλει, δεν καταλήγει στο Δήμο για να φτιάξει το πεζοδρόμιο, για να φτιάξει το πράσινο, για να φτιάξει την καθαριότητα, αλλά το παίρνει το κεντρικό κράτος. Το τέλος διανυκτέρευσης, λοιπόν, δεν το εισπράττουν οι Δήμοι, όπως εσφαλμένα πιστεύουν και οι πελάτες των ξενοδοχείων, αλλά ενδεχομένως και οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Όχι, εγώ νομίζω ότι το λαμβάνουν οι Δήμοι. Όχι. Από εσάς το μαθαίνω. Ωραία, απόψε. Δεν το λαμβάνουν οι Δήμοι. Είμαστε η μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη που αυτό το τέλος καταλήγει στα κεντρικά κρατικά ταμεία. Και εδώ αξίζει να πούμε κάποια νούμερα. Το 2019, που ήταν μια καλή και μια χρονιά από την οποία μπορούμε να εξάγουμε δεδομένα, είχαμε για την Κρήτη 50 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Φανταστείτε με μέση τιμή από 7-8 ενδεχομένως ευρώ, μιλάμε για 350 και πλέον εκατομμύρια. Εάν εμείς παίρναμε αυτά τα χρήματα, δεν θα χρειάζονταν να περιφερόμαστε στα Υπουργεία ως επέτες πολλές φορές για να πάρουμε τα αυτονόητα και να επιστρέψουμε στους δημότες μας χρήματα τα οποία τα έχουν φέρει επισκέπτες. Αυτά λοιπόν είναι δομικά ζητήματα και νομίζω ότι στην ΚΕΔΕ αυτή τη φορά μπήκαν αυτά τα θέματα. Θεωρείτε, κύριε Δήμαρχε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι υπάρχει εμπάθεια, γιατί ακούγοντας την τοποθέτησή σας στην ΚΕΔΕ, αφήνετε να εννοηθεί προς συγκεκριμένο υπουργό, είπατε ότι δεν θα πω ακριβώς την φράση, αλλά ότι λειτουργεί με εμπάθεια. Και θα ρωτήσω το εξής: γιατί ένας υπουργός ή ένα υπουργείο να λειτουργήσει με εμπάθεια απέναντι στην αυτοδιοίκηση? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι οι αναφορές δεν έχουν προσωπικό περιεχόμενο, εννοείται, είναι θεσμικό. Βεβαίως. Η εμπάθεια, λοιπόν, εγώ θα τη μετέφραζα ως εξής: είναι μία υποτίμηση, είναι μία διάθεση του Υπουργείου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αφιψηλού, χωρίς να γνωρίζει τα πραγματικά δεδομένα και κυρίως χωρίς να μπαίνει στη βάσανο να δει τα πραγματικά δεδομένα. Σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τρεις πυλώνες, τρεις άξονες που καθορίζουν την εικόνα της χώρας για τα επόμενα 20 χρόνια. Ο πρώτος άξονας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, ο δεύτερος η διαχείριση των υδάτων και ο τρίτος η διαχείριση της ενέργειας. Και στα τρία αυτά κομμάτια, και ήταν και αυτό το οποίο ανέλησα στην τοποθέτησή μου, τα νομοσχέδια ή προτάσεις νομοσχεδίων θεωρώ ότι θα δημιουργήσουν και θα κάνουν ζημιά στην υφιστάμενη κατάσταση και στην προοπτική που έχει ο τόπος σε σχέση με την ατζέντα αυτή. Τα λέμε στο Υπουργείο και το Υπουργείο, τουλάχιστον στο ζήτημα των απορριμμάτων, πραγματικά αγνόησε προκλητικά όσα είπαμε και το δίκτυο ΦΟΣΔΑ που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, αλλά και η ΚΕΔΕ και τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως δεν είναι θεσμική αντιμετώπιση. Και δεν είναι θεσμική αντιμετώπιση γιατί, ξέρετε κάτι, ένας υπουργός ορίζεται και πολλές φορές εξοκοινοβουλευτικός υπουργός ορίζεται από τον Πρωθυπουργό. Είναι μια δοτή πολιτική θέση όπου συμβάλλεται και οφείλει να συμβάλλεται με εμάς τους αυτοδιοικητικούς που είμαστε άμεσα και δημοκρατικά εκλεγμένοι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει εμείς οι δήμαρχοι να κοιτάμε ψηλά όταν βλέπουμε ένα υπουργό. Διεκδικούμε ισότιμη αντιμετώπιση, ισότιμη αντιμετώπιση με τους υπουργούς και με τους βουλευτές. Και όλο αυτό μπορεί να φέρει μια ισορροπία. Ποτέ στην Ευρώπη, και κλείνω με την αναφορά μου σε αυτό, δεν υπήρξε ισορροπία και πρόοδος και κοινωνική ευημερία
εάν δεν υπήρχε αποκέντρωση και ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωραία. Κάποιος θα σας πει, κύριε Δήμαρχε, και θα κλείσω με αυτό, γιατί πραγματικά θέλω να πάμε σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αμυγός των πολιτών. Και αυτό αφορά την καθημερινότητα, αλλά οι πολίτες θέλουν να ακούσουν άλλα απόψε. Είναι δύσκολο ακόμα και για τον Δήμαρχο των Χανίων. Και γιατί το λέω αυτό? Έχετε την δυναμική του γεγονότος ότι από το δικό σας Δήμο κατάγεται ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Ένα κορυφαίο στέλεχος και αδελφή του Πρωθυπουργού, η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν δημιουργεί μια μεγαλύτερη προσβασιμότητα στον Δήμαρχο Χανίων στο να διεκδικήσει? Ωραία. Εύλογη είναι η ερώτηση. Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού ή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης είναι πάντοτε βοηθητική, εξού και σημαντικές επιτυχίες για τις οποίες δεν κρύβω και την ικανοποίηση και τις αντίστοιχες θετικές αναφορές. Όπως κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δασκαλάκη, ποιο είναι το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης. Όταν δεν μπαίνουν ξεκάθαρα κριτήρια, αναγκαζόμαστε πολλές φορές εμείς οι δήμαρχοι να μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολιτικής πίεσης, το οποίο ναι, στην περίπτωση του Δήμου Χανίων θα φέρει και τα θετικά αποτελέσματα, θα φέρει και τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις, όμως αυτό δεν απαντά στην θέση, στην καταστατική θέση που έχουν οι αιρετοί. Εγώ ως πρόεδρος του δικτύου των ΦΟΣΔΑ, της ΔΕΔΙΣΑ ή του ΕΣΔΑΚ και των αντίστοιχων, mm-hmm. θα μπορούσα να πω ότι από τη στιγμή που στην Κρήτη δεν έχουμε πρόβλημα, παραμένει η ΔΕΔΙΣΑ διακριτή, υπάρχει μια συμφωνία στην Ανατολική Κρήτη, θα έπρεπε να αποστασιοποιήσουμε και να μην δημιουργήσουμε θόρυβο. Όχι. Εμείς σε αυτοδιοικητική υπάρχει και μια αλληλεγγύη και μια διάθεση περαιτέρω διεκδίκησης επωφελία των τοπικών κοινωνιών. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όλοι οι Δήμοι ούτε Μητροπολιτικοί, ούτε με αυτές τις σχέσεις που περιγράψατε, που πάντοτε συμβάλλουν θετικά. Βεβαίως. Υπάρχουν και μικροί Δήμοι που έχουν μείνει πραγματικά στην απόλυτη υποστελέχωση. Σε επίπεδο Κρήτης, τα Χανιά και το Ηράκλειο έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα και παρεμβατικότητα στο να διεκδικήσουν πράγματα είναι από μικρότερους όχι Δήμους. Μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Υπάρχει παρά την τεράστια υποστελέχωση. Υπάρχουν οι δομημένες υπηρεσίες. Εγώ έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι η δουλειά η οποία γίνεται και από τους μικρότερους Δήμους, η επιβάρυνση των συναδέλφων είναι ακόμα μεγαλύτερη και γι' αυτό τους αντιμετωπίζουμε και οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε όλους τους συναδέλφους μικρότερων Δήμων με απόλυτο σεβασμό, γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι εξαιρετικά επίπονο έτσι όπως έχει αφαιθεί να διαμορφωθεί η κατάσταση στους μικρότερους Δήμους. Και αυτά τα θέματα συζητήσαμε στην ΚΕΔΕ. Ήταν ένα συνέδριο ΚΕΔΕ που υπήρξαν πράγματι θέματα τα οποία μπήκαν με ένταση. Ελπίζω τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος όσο και τα υπόλοιπα Υπουργεία να πάρουν το μήνυμα. Και ένα μόνο σχόλιο, γιατί στην ομιλία μου έκανα λόγο για αυξήσεις στους αυτοδιοικητικούς. Θεωρώ εξαιρετικά άκομψο αυτό το οποίο έγινε από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών να εκδίδει ΦΕΚ που να περιγράφει τις αυξήσεις των αυτοδιοικητικών, τις μικρές αυξήσεις των αυτοδιοικητικών, μία μέρα πριν το συνέδριο. Νομίζω ότι υποτιμά την πολιτική μας υπόσταση και δεν δίνει καλό πεδίο για το δημόσιο διάλογο και το λέω στον αγαπητό Θοδωρή το Λιβάνιο, το φίλο μου. Και το δεύτερο ζητούμενο, δεν έχουμε πρόβλημα με το εκλογικό μας σύστημα, κύριε Δασκαλάκη, για να παίζουν όλα τα μέσα οι βόμβες του Λιβάνιου και αλλάζει την ατζέντα ο Λιβάνιος. Τα θέματά μας τα έχουμε αποτυπώσει, είναι η υποστελέχωση, είναι η υποχρηματοδότηση και είναι η γραφειοκρατία. Σε αυτά διεκδικούμε απαντήσεις και όχι σε θέματα τα οποία δεν αφορούν στο τέλος-τέλος τους ίδιους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι βιάζονται οι φίλοι μας από τα Χανιά να μεταφέρουμε ερωτήματα. Εμείς ως ήθιστε κάθε φορά που έχουμε έναν δήμαρχο μαζί μας εδώ σε ώρα αιχμής. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που είμαι εδώ τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και δίνεται μια ευκαιρία να απαντηθούν. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πω ότι όλες τις εκπομπές που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση μπαίνουμε στη διαδικασία ημέρες πριν να τις προετοιμάσουμε και θέλουμε οι πολίτες να είναι αυτοί που θα φύγουν ικανοποιημένοι κλείνοντας την τηλεόραση. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, να μπορούμε να απαντήσουμε στους πολίτες. Δεν έχουν τη δυνατότητα κάθε μέρα να θέσουν ένα ερώτημα στον Δήμαρχό τους, ειδικά σε μεγαλύτερους Δήμους. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη με τον Αντώνη τον Νικλεζάκη βρέθηκαν στους δρόμους των Χανίων. Πάμε να μας δώσουν έτσι λίγο την βάση της απόψινής συζήτησης και αμέσως θα σας θέσω τα πρώτα ερωτήματα που έχουν έρθει. Βεβαίως θα σας θέσω και δικά μου ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπαν οι πολίτες των Χανίων στη Βίκη Παπαδογιαννάκη.
Μέχρι σήμερα, ποιο θέμα θεωρείτε ότι δεν έχει ακουμπήσει η Δημοτική Αρχή, πού πρέπει να επικεντρωθεί? Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα έργα σε όλο το Δήμο εδώ και υπάρχουν προβλήματα στις κινήσεις των οχημάτων και στο παρκάρισμα των αυτοκινήτων. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Από καθαριότητα μέσα στο κέντρο το βλέπω ότι υπάρχει καθαριότητα. Τώρα περιφερειακά χρειάζεται λίγο περισσότερη καθαριότητα. Σε ποιες περιοχές, για παράδειγμα? Λενταριανά και από εκεί Αϊάννη βλέπω μια... Όχι ακριβώς καθαρή, δεν καθαρίζουν όπως πρέπει κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες. Μέχρι στιγμής επιλύονται όλα και έχει βάλει τις σωστές προτεραιότητες και έτσι προχωράει ο Δήμος και όλοι οι συντελεστές αυτού. Όλα είναι εύλογα. Υπομονή. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Να σας πω, επειδή είμαστε θυγμένοι από την τωρινή και από την προηγούμενη αρχή, εμείς έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ εδώ. Το επισημαίνω για πολλωστή φορά ότι πρέπει να μεριμνήσει να γίνει προέκταση στην Καβασφακιανάκη να έχουμε πάρκινγκ και θέσεις στην πλατεία. Όχι να μας βγάλουν από την πλατεία. Θεωρείτε δηλαδή ότι σήμερα μετά την ανάπλαση... Μείζον πρόβλημα για μας. Μετά την ανάπλαση έχουν λιγοστέψει οι θέσεις για τους αυτοκινητιστές ταξί. Βεβαίως. Είναι 8-9 θέσεις εδώ όλες και όλες. Πού θα χωρέσουμε? Υποσχέθηκαν ότι θα πάρουμε επέκταση, δεν την έχουμε πάρει ακόμα. Υπάρχει κάτι που δεν σας ικανοποιεί, κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί? Θεωρούν πάρα πολύ τα έργα και ο κόσμος υπόκειται στα ταλαιπωρία. Ποια έργα, για παράδειγμα? Αυτά που κάνει, τα οδικά. Τώρα δεν είναι σε εξέλιξη κάποιο έργο, βλέπουμε εδώ γύρω? Αυτή η Συμβρακάγκηδον και η παράλληλος είναι υποκατασκευή, ξέρω εγώ τι κάνουν, δεν ξέρω. Τι, είχαμε ένα ποδηλατόδρομο και δεν περνάνε ένα ποδηλατό, δεν μπορούσα να σταθεί ένα αυτοκίνητο. Μας έβγαλε όλους από την πόλη. Εγώ μένω πάνω στην παλιά πόλη και δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου. Η πορεία πρέπει να είναι συνεχής και... γιατί τα έργα δεν φτάνουν ποτέ. Πάρκινγκ πρέπει να φτιάξουν, πάρκινγκ. Ποιο είναι το βασικό πρέπει να λυθεί αυτό, το πάρκινγκ λέτε κι εσείς? Να κάνουμε ένα τετραόροφο με σιδερένιες, με κυλοδοκούς, να τελειώνουμε. Είδες, δεν μπορεί να παρκάρει. Ποδήλατο, ποδηλατόδρομο, συμπερνάνε 10 ποδήλατα τη μέρα. Τα πεζοδρόμια, πολλοί κόσμος, αλλά κόσμος δεν υπάρχει. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν ήταν αναγκαίος ο ποδηλατόδρομος? Κοίταξε, στο συγκεκριμένο δεν χρειάζεται. Ο ποδηλατόδρομος πάει σε ένα δρόμο που δεν είναι τόσο μεγάλη κυκλοφορία. Έχουμε μπουκώσει τις δύο αρτηρίες που βγαίνουν και μπαίνουν στα Χανιά και έχουμε κάνει πεζοδρόμια 10 μέτρα και ο δρόμος είναι δύο αυτοκίνητα. Παρκάρουν αναγκαστικά να αφοδιάσουν τα μαγαζιά και γίνεται το καλοκαίρι ειδικά κομπούζιο. Αυτό δεν είναι? Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά που έχουμε μια συζήτηση μαζί, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση είναι στις βασικές προτεραιότητες των πολιτών. Και θα σας πω ότι δεν είναι μόνο στα Χανιά το κυκλοφοριακό και η στάθμευση. Δηλαδή, αν στη θέση σας ήταν σήμερα ο κύριος Καλοκαιρινός ή ο κύριος Μαρινάκης, χωρίς να γνωρίζω ότι θα πουν οι πολίτες, ζω όμως στις πόλεις της Κρήτης, ξέρω ότι θα λέγανε. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Και να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να απαντήσουμε σε ένα προς ένα, γιατί θα τα πάμε σε ενότητες. Προσπαθώ να ομαδοποιήσω κάποιες ερωτήσεις που έχουν έρθει. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την πλατεία 1866, μια κομβική πλατεία της πόλης των Χανίων. Ουσιαστικά είναι η βιτρίνα πριν κατεβούμε στο παράκτιο μέτωπο του Βενετσιάνικου Λιμανιού. Εκεί γίνεται μια τεράστια ανάπλαση. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα. Κάποια θέματα που θέτουν οι αυτοκινητιστές και κάποια θέματα που θέτουν οι ίδιοι πολίτες λέγοντας ότι δεν μπορούν να σταθμεύσουν σε κοντινές περιοχές. Θέλω λίγο την απάντησή σας, αλλά και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του εμβληματικού έργου. Νομίζω ότι είναι εμφανές πλέον και για όσους ζουν την περιοχή ότι μετά από την ανάπλαση Χατζημιχάλη Γιάννα Ρισκαλίδη, μαζί με την ανάπλαση που έγινε σε όλα τα στενά πέριξ της 1866, αλλά και την ολοκλήρωση πλέον της πλατείας, υπάρχει ένα άλλο τοπίο στο κέντρο των Χανίων, ένα τοπίο το οποίο σιγά σιγά επεκτείνεται και μάλιστα σήμερα το πρωί είχαμε και μία συνάντηση με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και για την μεγαλύτερη ακόμα παρέμβαση των 30 οικοδομικών τετραγώνων, το έργο το οποίο έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και θα φέρει ουσιαστικά αυτή τη νέα εικόνα όχι πλέον μέχρι την Οδό Κηδωνίας αλλά μέχρι την Μάρκου Μπότσαρη. Άρα τι κάνουμε, σιγά σιγά
βάζουμε σε τάξη και αναβαθμίζουμε την καρδιά της πόλης και αυτό το επεκτείνουμε. Στην αλλαγή η οποία έγινε στην πλατεία 1866 υπήρχαν πολλοί περιορισμοί. Καταρχάς έπρεπε να διαφυλάξουμε το πράσινο. Το κάναμε και ήταν ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο στοίχημα στο να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τους περιορισμούς από την αρχαιολογία, από το πράσινο, μαζί με μια νέα αισθητική που θέλαμε να αποκτήσει η πλατεία. Και νομίζω ότι το στοίχημα φαίνεται να το κερδίζουμε και αυτό αξιολογείται από την παρουσία του κόσμου πλέον καθημερινά. Νέες οικογένειες, μικρά παιδιά, τα οποία βρίσκονται στην καρδιά της πλατείας και αυτό δίνει μια άλλη εικόνα και μια άλλη δυναμική της περιοχής. Το ζήτημα της στάθμευσης τώρα, να ξεκινήσουμε... Να προσθέσω ένα ερώτημα που έχει έρθει αμέσως τώρα στο κομμάτι της στάθμευσης. Ότι με δεδομένο λέει ότι τα αυτοκίνητα απομακρύνονται πέριξ της πλατείας 1866, ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο γεμίζει με παράνομη στάθμευση και εκεί πέφτουν βροχή οι κλήσεις. Και ρωτάει ο τηλεθέτης, πού να σταθμεύσουν? Η αλήθεια είναι ότι δεν πέφτουν βροχή οι κλήσεις. Είναι ένα ερώτημα αν θα έπρεπε. Αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να φέρουμε πλέον στην οτροπία των πολιτών την διαδικασία αφήνω το αυτοκίνητό μου εκτός και μετακινούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα νέα δρομολόγια τα οποία έχουμε βάλει ως Δήμος Χανίων και αναφέρουμε στα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία αποκτήσαμε από χρηματοδότηση και ξεκίνησε το πρώτο περιφερειακό πάρκινγκ στον Κλαδισσό τη λειτουργία. Και πράγματι μέσα στους πρώτους μήνες βλέπουμε ότι αυτό αποδίδει. Δηλαδή βλέπουμε πλέον το λεωφορείο του Δήμου να είναι γεμάτο σε κάποια δρομολόγια, το οποίο μεταφράζεται σε δεκάδες αυτοκίνητα τα οποία δεν εισέρχονται στην καρδιά της πόλης και αυτό διαμορφώνει τελικά μια καλύτερη εικόνα. Εάν όμως οι πολίτες θεωρούν ότι μπορούμε να φτάσουμε στην κατάσταση όπου Ιούλιο, Αύγουστο, ενδεχομένως και το Σεπτέμβριο μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά το ζήτημα της στάθμευσης, νομίζω ότι θα πρέπει να... Εδώ βλέπουμε ας πούμε τα λεωφορεία, βλέπαμε τα λεωφορεία τα ηλεκτρικά, είναι αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούνται και εδώ πέρα στον Δήμο του Ηρακλείου. Το θέμα της στάθμευσης είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχουν εδώ... αρκετές διαφορές με τα αντίστοιχα, όχι μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Βεβαίως. Ενώ ότι είναι στην ίδια λογική, ότι στόχος είναι να μεταφέρουν. Υπάρχει για μια άλλη διαφορά, επιτρέψτε με τη διόρθωση, ότι το κόστος που επιβαρύνει τους δημότες για αυτή τη δωρεάν παροχή, όταν και δωρεάν στάθμευση και δωρεάν μετακίνηση, είναι εξαιρετικά χαμηλή για το Δήμο Χανίων, καθώς τα λεωφορεία αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία μας και το μόνο που κάνουμε είναι ουσιαστικά μέσα από μια συμφωνία με το αστικό κτέλ να έχουμε τους οδηγούς. Άρα είναι ένα μοντέλο το οποίο λύνει ζητήματα χωρίς να επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου και κατ' επέκταση των δημοτών. Όμως για να επανέλθουμε λίγο, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε κάποιες αλλαγές, θα εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες αλλαγές, οι οποίες θα γίνουν μέσα στην πόλη και κυρίως την λειτουργία και του δεύτερου σημείου, το δεύτερο περιφερειακό πάρκινγκ. Το ένα είναι στον Κλαδισσό, σωστά. Το δεύτερο... το δεύτερο θα είναι στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια, το κάνω γιατί θέλω πραγματικά να φύγει όλη αυτή η καχυποψία που υπάρχει για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Θα επαναλάβω και σήμερα ότι θα γίνει προσωρινός χώρος στάθμευσης μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις πολιτών και για το θέμα του στρατοπέδου Μαρκοπούλου και νομίζω ότι εσείς έχετε ζητήσει και τη βοήθεια μελετητών για το πώς θα μπορούσε αυτό να προσαρμοστεί σε αυτήν την πραγματικότητα. Κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχει κάτι στην δημόσια διαβούλευση ή στις προτάσεις του κάθε Δήμου που να μην έχει αντιδράσει. Έτσι είναι οι κοινωνίες. Υπάρχουν πάντα μειοψηφίες, πλειοψηφίες, διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή ουσιαστικά οι κάτοικοι λένε ότι θα πνιγούν στα αυτοκίνητα με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα στο κέντρο των Χανίων. Αυτή είναι η βασική αντίδρασή τους. Η βασική αντίδραση, κάποιες μερίδες είναι αυτή που αναφέρατε, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει και τα 52 στρέμματα τα οποία θα ανήκουν κατά κυριότητα. Και βλέπουμε την έκταση του στρατοπέδου που είχε ανοίξει για το... Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα μέρος. Ένα μέρος, ένα μέρος το οποίο το έχουμε διαμορφώσει. Ένα ζητούμενο είναι, κύριε Δασκαλάκη, ποιος πάει εκεί. Είναι πάρκο γειτονιάς το συγκεκριμένο ή αφορά ευρύτερα την πόλη των Χανίων και όχι μόνο και τις περιαστικές περιοχές.
Γιατί αν αφορά και τους υπόλοιπους, μπαίνει ένα ερώτημα. Αν εγώ θέλω να φέρω το παιδί μου από τη νέα χώρα, θα πρέπει συνεχώς να έχω ένα ερωτηματικό πώς θα πάω στο συγκεκριμένο χώρο που έχει διαμορφωθεί και πού θα σταθμεύσω το αυτοκίνητο, ή θα πρέπει κάποια λίγα στρέμματα από τα 52, που είναι άφθονη περιοχή, μεγάλη περιοχή. Είναι μια τεράστια, τεράστια περιοχή, να δοθούν για στάθμευση, για να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι των Χανίων, όχι του Δήμου Χανίων, των Χανίων, και με μία επέκταση του δρομολογίου, το οποίο έρχεται από τον Κλαδισσό, με μία στάση η οποία θα γίνεται και στα δικαστήρια και κατεβαίνοντας την οδό Μαλινού θα γίνεται η επιβίβαση, άρα θα έχουμε μία διαδρομή δωρεάν για τους πολίτες από, από τα ηλεκτρικά λεωφορεία και δύο χώρους που δωρεάν θα μπορούν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και αν ακολουθήσουμε όλη αυτή την πρόβλεψη που γίνεται πλέον στα στοιχεία, στη βάση των στοιχείων που έχουμε από τον Κλαδισσό, εκατοντάδες, κυριολεκτικά εκατοντάδες αυτοκίνητα δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν στην καρδιά της πόλης. Εδώ, αν νομίζουν κάποιοι ότι θα δώσουμε απαντήσεις με κάποιο μαγικό ραβδάκι ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι πολύ εύκολο να αλλάξουμε την υφιστάμενη κατάσταση χωρίς να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση σύμφωνα με τα στάνταρ που έχουν μερικοί, νομίζω ότι είναι... είμαστε γελασμένοι. Εδώ ένας τηλεθεατής λέει ότι έχετε σκεφτεί, λέει, την πραγματικότητα επιπλέον μονοδρομήσεων σε κεντρικές αρτηρίες, αλλά και στο να επιτραπεί η στάθμευση στη μία πλευρά μεγάλων δρόμων, όπως είναι η Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι θέμα σκέψης, είναι θέμα μελέτης. Και η μελέτη αυτή έχει γίνει, έχει ολοκληρωθεί. Αναφερόμαστε στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από μελετητές, επιστήμονες και την μεγάλη διαβούλευση που έγινε, ξέρουμε πλέον πώς θα κινηθούμε. Μέσα στο πλαίσιο των προτάσεων που θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες είναι και η ολοκλήρωση επιτέλους της μονοδρόμησης της Οδού Σελήνου, μια μεγάλη εκκρεμότητα η οποία έχει περάσει πλέον τις διαδικασίες της Επιτροπής Κυκλοφοριακού, άρα είμαστε πλέον στην φάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και τις μεγάλες αναπλάσεις οι οποίες έπονται. Και επειδή κάποιος πρέπει να δει συνολικά τις παρεμβάσεις, νομίζω ότι η συζήτηση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα δείξει πράγματι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και μετά από δεκαετίες, κομμάτι-κομμάτι στο παζλ αυτό των αλλαγών μπαίνει στη θέση τους. Και να τονίσω ξανά, δεν θα ξυπνήσουμε μία μέρα. Ούτε στα Χανιά, ούτε σε καμία πόλη που σχεδιάστηκε το 50 με τις τότε προδιαγραφές και τις τότε ανάγκες, το 2024 με λυμένο το ζήτημα. Σταδιακά θα είναι τα βήματα, τα οποία θα συνδυάζονται με τα έργα υποδομής που θα γίνονται, με τον εξοπλισμό, τα οχήματα και τα νέα δρομολόγια, αλλά και με επιπλέον παρεμβάσεις. Σήμερα να πω χαρακτηριστικά ότι τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Χανίων ξεκίνησαν να τοποθετούνται. Άρα σταδιακά όλα αυτά τα τμήματα και τα βοηθητικά προς τους πολίτες που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους για να μεταβούν στο κέντρο της πόλης θα βελτιώσουν την κατάσταση. Και κύριε Δασκαλάκη, όταν θα φύγω εγώ από Δήμαρχος και εμείς ως Δημοτική Αρχή θα συγκριθούμε με αυτό που παραλάβαμε. Και πιστέψτε με και ήδη φαίνεται ότι αυτό που θα δώσουμε στο κομμάτι κυκλοφοριακού ως απάντηση θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό το οποίο παραλάβουμε. Είμαι κάτοικος πίσω από τον Φυρκά. Κάθε καλοκαίρι η κατάσταση είναι εκρηκτική με την παράνομη στάθμευση στην ευρύτερη περιοχή της νέας χώρας αλλά και στους κάθετους δρόμους. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια βελτίωση. Υποθέτω ότι αναφέρεται στις γειτονιές που είναι μεταξύ της παλιάς πόλης και της νέας χώρας, όπου εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, οι περιοχές αυτές, ειδικά το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, θα τολμήσω να πω, είναι πνιγμένες στα αυτοκίνητα. Δηλαδή, οι μόνιμοι κάτοικοι δεν βρίσκουν να παρκάρουν, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι δεν βρίσκουν να παρκάρουν, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, οι οποίοι δεν προέκυψαν ούτε τα τελευταία 4 χρόνια, ούτε τα τελευταία 40 χρόνια, θα έλεγα εγώ. Οι περιορισμοί εκεί είναι ξεκάθαροι, λόγω της αρχαιολογικής ζώνης Α, που είναι το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το κομμάτι, αναφέρομαι από τις Τάφρους και εσωτερικά, και εκεί οι δυνατότητες οι οποίες υπήρχαν ήταν συγκεκριμένες. Και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος, κύριε Δασκαλάκη, γιατί η απόκτηση του ακινήτου της πρώην ΑΒΕΑ ήταν η μοναδική επιλογή η οποία υπήρχε. Και ήταν μια δύσκολη επιλογή,
για το Δήμο Χανίων, που με το καλημέρα που αναλάβαμε έπρεπε να αποκτήσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο και πλέον ακολουθούμε τις διαδικασίες μελετητικές για να γίνει ένα πολυεπίπεδο πάρκινγκ για να φιλοξενήσει πολύ μεγάλες ανάγκες, μέρος πάντα των αναγκών που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης έχουμε αξιοποιήσει και το επόμενο διάστημα θα μπουν μπάρες σε περισσότερα από 13 σημεία της παλιάς πόλης, μπάρες με σύγχρονη τεχνολογία που θα επιτρέψουν την είσοδο και την έξοδο στους πιστοποιημένα μόνιμους κατοίκους και ταυτόχρονα στα οχήματα ασφαλείας και στα οχήματα τροφοδοσίας για συγκεκριμένη ώρα. Θα μπει δηλαδή μια απόλυτη τάξη στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από όλη την περιοχή της παλιάς πόλης και βέβαια όλες οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στα υπόλοιπα μέτωπα και ειδικά για την περιοχή που αναφέραμε του Φυρκά, είδαμε με μεγάλη ικανοποίηση ότι το πάρκινγκ στον Κλαδισσό εξυπηρέτησε ένα μέρος των αναγκών και κάθε χρόνο που αυτό θα βελτιώνεται και η λειτουργία του, νομίζω ότι θα δίνει και μια καλύτερη απάντηση. Άλλος τηλεθεατής λέει, αναφερόμενος στην περιοχή του Φουρκά, σκέφτεστε, λέει, υπάρχει στο σχεδιασμό σας το ενδεχόμενο αυτή η περιοχή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να αποκλείεται για τα αυτοκίνητα? Νομίζω ότι θα πνιγεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Εδώ είναι δεκτικό δύο πολίτες με δύο διαφορετικές απόψεις. Αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι για πρώτη φορά χωροθετήσαμε και οριοθετήσαμε στην περιοχή του Τάλο, του πάρκινγκ στο χέρι, για να γίνει πιο κατανοητός. Μπήκε έλεγχος με την παρόν διαστάθμευση. Και είναι σημαντικό με την αφορμή αυτή να πω το εξής, ότι πλέον ο Δήμος Χανίων και βραβεύτηκε γι' αυτό, έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα ελέγχου της παρόδιας στάθμευσης, το οποίο αφενός επιτρέπει με πολύ λιγότερο προσωπικό να ελέγχουμε την στάθμευση στην πόλη, να έχουμε αυξήσει τα έσοδά μας, αλλά κυρίως να μπορούμε να παρακολουθούμε συνολικά την κατάσταση. Εφαρμόσαμε και στην περιοχή του πάρκινγκ του Τάλου το συγκεκριμένο μέτρο και βέβαια, επαναλαμβάνω, οι μπάρες οι οποίες ήδη έχουμε ολοκληρώσει και τις περιμένουμε να τις παραλάβουμε το επόμενο διάστημα, τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα ηλεκτρικά ποδήλατα και όλες αυτές τις παρεμβάσεις βήμα το βήμα θα βελτιώνουν το πολύ μεγάλο αυτό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τη φιλοδοξία ότι θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω έχουμε τη φιλοδοξία. Κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να επιλύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε μία περιοχή. Έχουμε και τη φιλοδοξία. Αυτό το έχουμε όμως να το απλοποιήσετε, όμως να το διευκολύνετε. Να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών. Λοιπόν, έρχεται ερώτημα από τη λεωφόρο Κισάμου. Εκεί λέει θα μπορούσε να υπάρξει μία καλύτερη σήμανση στο δρόμο με τις διαβάσεις των πεζών. Είναι, λέει, μία κατάσταση τραγική. Και παράλληλα, εκεί υπάρχει δυνατότητα για στάθμευση δεξιά και αριστερά του δρόμου, λέει ο φίλος τηλεθεατής. Να πούμε στον φίλο μας, τον τηλεθεατή, ο οποίος έβαλε το θέμα της οδού Κισάμου, λίγο υπομονή. Η οδός Κισάμου μαζί με την οδό Σελήνου, με την αναπλασμένη πλέον οδό της Μονής Γωνιάς, θα είναι οι επόμενες πολύ μεγάλες παρεμβάσεις που θα δουν οι Χανιώτες. Ειδικά στην οδό Κισάμου, που είναι η είσοδος της πόλης και η εικόνα της πραγματικά δεν μας κάνει περήφανος, θα έρθει με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, με υπογειοποίηση όλων των δικτύων, με όλες τις απαραίτητες πρόδρομες εργασίες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να μην χρειαστεί ξανά στο μέλλον παρέμβαση, να γίνει μία είσοδος αντάξια της εισόδου που πρέπει να έχουν τα Χανιά. Έχετε σκεφτεί άλλος τηλεθεατής? Τελειώνει η μελέτη, εν πάση περιπτώσει, ναι, και προχωράμε για την κατάσταση. Να διεκδικήσετε, λέει, τη δημιουργία ενός ανισόπεδου κόμβου στον κόμβο του Κλαδισσού, αντίστοιχο με αυτόν που έχει φτιαχτεί στο Γιώφυρο του Ηρακλείου. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο προχωρά. Υπάρχει συνάντηση η οποία έχει γίνει και στην περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους συμβαλόμενους και τη ΔΕΙΑ Χανίων και το Δήμο Χανίων και την περιφέρεια. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τα τεύχη δημοπράτησης για την μελέτη. Είναι στο σχέδιο, αλλά επειδή εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί απαιτεί τρεις μεγάλες μελέτες. Απαιτεί και κυκλοφοριακή μελέτη, απαιτεί και υδραυλική μελέτη, γιατί είναι η εκβολή του ποταμού, αλλά και
διάφορες δύσκολες παρεμβάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει τα επόμενα 2 χρόνια. Όμως μελετητικά και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη είναι κάτι το οποίο έχει πάρει το δρόμο του. Τεράστιο πρόβλημα, λένε οι κάτοικοι, στο συνδετήριο δρόμο της Αγίας Μαρίνας και των Χανίων λόγω της στενότητας. Αναγνωρίζουν, λέει, ότι το ανάγλυφο εκεί είναι περίεργο. Θα μπορούσε να γίνει κάτι? Όλη η παλιά Εθνική Οδός είναι ένα ζητούμενο. Το καθεστώς που λειτουργεί είναι ιδιαίτερο, καθώς οπουδήποτε υπάρχει σχέδιο πόλεως ανήκει στο Δήμο, ότι οπουδήποτε δεν υπάρχει, δεν είναι εντός σχεδίου πόλεως, ανήκει στην περιφέρεια. Υπάρχει μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, εκεί στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων. Αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει επιτέλους μια συνολική μελέτη για τα πεζοδρόμια, για την υπογειοποίηση των δικτύων στο υπόλοιπο κομμάτι. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Οι δυνατότητες των υπηρεσιών είναι συγκεκριμένες και προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή ιεράρχηση. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας θέσω το θέμα με την παρέμβαση στα 30 οικοδομικά τετράγωνα και έχω πάρα πολλά ερωτήματα για αυτό το θέμα. Τι θα γίνει η λύση στην πόλη, θα ξεκινήσει αυτό το έργο? Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Καλεσμένος απόψε σε ώρα αιχμής ο Δήμαρχος Χανίων. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr, το mail της εκπομπής 2810-38000. Χαίρομαι που συμμετέχετε ενεργά με τα ερωτήματά σας. Βοηθάτε και εμένα, βοηθάτε και τον Δήμαρχο στο να απαντήσει στους περισσότερους από εσάς. Βεβαίως, θέλω να επαναλάβω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθούν όλα τα ερωτήματα. Θα προσπαθώ να τα ομαδοποιώ. Όμως, ένα ζήτημα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το έθετα στην εκπομπή είναι η μεγάλη παρέμβαση των 30 οικοδομικών τετραγώνων. Μία παρέμβαση μαμούθ στην πόλη των Χανίων, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στην Κρήτη. Και βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, εδώ, προτού μου πείτε το όραμά σας για αυτό το έργο. Μάλλον θα ξεκινήσουμε με το όραμά σας για αυτό το έργο, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η παρέμβαση και βεβαίως τι συμβουλεύετε στους πολίτες, πώς θα υλοποιηθεί όταν ένα μεγάλο μέρος της πόλης των Χανίων θα πρέπει να γίνει εργοτάξιο. Ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθος, στην Κρήτη ποτέ. Αφορά μια περιοχή από την Κηδονίας μέχρι τη Μαρκουμπότσαρη, από την Κισάμου μέχρι την Αποκορώνου. Σχεδόν. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση σε μια περιοχή που δεν είναι εμπορική. Είναι και περιοχή κατοικίας και με μικρές επιχειρήσεις και έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Εμείς σήμερα είχαμε μια ακόμα σύσκεψη για συντονισμό, γιατί εκεί θα γίνει μια παρέμβαση από τη ΔΕΙΑ για την αντικατάσταση των δικτύων. Θα γίνει μια επέμβαση από το ΔΔΕ για την υπογειοποίηση των καλωδίων και μετά θα γίνει και η παρέμβαση σε σχέση με τα πεζοδρόμια, τη φύτευση κτλ. Πρέπει σε 2 χρόνια να έχουμε ολοκληρώσει. Άρα αυτό ξεκινάει πότε, να το πάρουμε από την αρχή για να καταλάβουμε. Αυτό έχει ξεκινήσει κάποιες πρόδρομες εργασίες, κάποια κομμάτια στην ίδρυυση έχουν ήδη ξεκινήσει. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό το οποίο και το παράθυρο το οποίο υπάρχει στην τουριστική περίοδο για να εντείνουμε λίγο τις προσπάθειες και θα δουν οι πολίτες στους επόμενους μήνες να υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Άρα τα 2 χρόνια μετράνε από τώρα, δηλαδή από αυτή τη στιγμή, δηλαδή το 2027 αυτή η τεράστια ανάπλαση θα είναι έτοιμη, χαμογελάτε. Αντιλαμβάνομαι ότι σκέφτεστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, υπάρχει και η λογική. Κύριε Δασκαλάκη, θα υπάρξει και πρόβλημα. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί στα Χανιά χωρίς καμία παράταση. Mm-hmm. Η 1866, ας πούμε, καθυστέρησε περίπου 10 με 15 μέρες από το χρονοδιάγραμμά της. Η Χατζημιχάλη Γιάνναρη Σκαλίδη έτρεξαν όλες χωρίς καμία καθυστέρηση και κανένα απολύτως πρόβλημα. Μεγάλα έργα έχουν ολοκληρωθεί ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα. Όμως υπάρχουν και έργα τα οποία έχουν κάποια καθυστέρηση λόγω των ειδικών δυσκολιών. Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν, κύριε Δήμαρχε. Θα κλείνουν, θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Όχι όλοι μαζί όμως, φαντάζομαι θα γίνεται μέρος. Δηλαδή, αν κλείσει η Κισάμου και η Αποκορώνου, επαθέ έφραγμα όλη η πόλη. Όχι, όχι. Η Κισάμου και η Αποκορώνου άλλωστε δεν προβλέπεται να κλείσουν. Στην Κισάμου θα γίνει μια μικρή παρέμβαση για να επεκταθεί το δίκτυο ίδρευσης, καθώς εκτελούμε τη μεγαλύτερη εργολαβία ποτέ στην αντικατάσταση των δικτύων. Mm-hmm. Αντικαθιστούμε δίκτυα τα οποία έχουν να αλλάξουν περισσότερα από 50 ή 60 χρόνια.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας επικεντρωθώ στο συγκεκριμένο. Σταδιακά λοιπόν θα γίνονται οι παρεμβάσεις. Θα υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση και με τους πολίτες που διαμένουν στην περιοχή εκεί και φυσικά και με την τροχέα, ώστε να γίνουν σταδιακά. Δεν είναι κεντρικοί δρόμοι περισσότεροι, είναι κάθετοι δρόμοι που κάποιοι από αυτούς έχουν μια κίνηση. Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, όπως ολοκληρώθηκαν η περιοχή στην 1866 και στις υπόλοιπες, με τον ίδιο τρόπο θα ολοκληρωθούν και όλοι θα χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα. Καταρχήν να ξέρετε ότι κανένα έργο οπουδήποτε και αν υλοποιηθεί δεν υλοποιείται ανέμακτα. Δηλαδή πάντα θα υπάρχουν τα παράπονα. Πάντα το επιβεβαιώνω. Πάντα θα υπάρχει αυτή η γκρίνια. Και το ανέμακτα που λέτε από δεν την είναι... Από την άλλη οφείλουμε να κατανοήσουμε και τους πολίτες εδώ ας πούμε και χαίρομαι που μας παρακολουθούν. Θέτουν οι τηλεθετές το ερώτημα. Σε αυτούς τους δρόμους λέει που θα γίνει η παρέμβαση και θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι ή θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις. Τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν αυτοί κοντά στα σπίτια τους, λένε εδώ οι τηλεθεατές, πού θα σταθμεύουν. Έχουμε παρουσιάσει ήδη την μελέτη, την έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτυπώνονται ακριβώς τα σημεία στα οποία θα υπάρχει διαπλάτηση των πεζοδρομίων, θα... αποτυπώνονται ακριβώς οι νέες φυτεύσεις, πώς ακριβώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Ο κάθε πολίτης και κάθε ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να δει στη λεπτομέρειά του αυτή την μελέτη. Και πράγματι υπάρχει μια μείωση στις θέσεις στάθμευσης, η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη που κάποιοι εμφανίζουν. Υπάρχει όμως πράγματι. Αλλά εδώ θέλω να ρωτήσω τον κάθε πολίτη που μας ακούει. Όταν πρέπει ένας δήμαρχος και μια υπηρεσία να αποφασίσει. Θέλω πεζοδρόμιο ή όχι. Γιατί υπήρχαν περιοχές, συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία δεν είχαν καν πεζοδρόμιο ή το πεζοδρόμιο ήταν 40 με 50 εκατοστά. Η απάντηση πάντοτε, και αυτό βγαίνει προς όφελος της κάθε περιοχής που εφαρμόζεται, είναι ότι θα φτιάξουμε πεζοδρόμια παντού. Φυσικά δεν θα κάνουμε τεράστια πεζοδρόμια χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τους περιορισμούς της στάθμευσης. Άρα η κατεύθυνση που δώσαμε είναι το εξής. Εφαρμόζουμε την νομοθεσία η οποία προβλέπει τα ελάχιστα πλάτη και διασώζουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις θέσεις στάθμευσης. Αυτή ήταν η οδηγία και με αυτό το γνώμονα κάναμε όλες τις παρεμβάσεις και είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες αυτοί που διαμένουν και πολλοί από αυτούς έχουν οικογένειες με μικρά παιδιά, την επόμενη που θα ολοκληρωθούν τα έργα και θα έχουν ένα πεζοδρόμιο που θα μπορούν να κινηθούν με το καροτσάκι των παιδιών, θα μπορούν με ασφάλεια να περπατήσουν και να πάνε ή να φύγουν από το σπίτι τους, τότε η περιουσία τους θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία και κυρίως μια μεγαλύτερη ποιότητα η καθημερινότητά τους. Τα αυτοκίνητα έτσι κι αλλιώς, μέσω μακροπρόθεσμα, κύριε Δασκαλάκη, δεν θα ακολουθούν τους πολίτες στην καρδιά της πόλης, όχι των Χανίων, της κάθε πόλης. Άρα λοιπόν σχεδιάζουμε για το μέλλον και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Άρα τα 30 οικοδομικά τετράγωνα αφορούν παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες που έχουν να κάνουν με την πεζοδρόμηση, με τη δεντροφύτευση, έχουν να κάνουν και με το φωτισμό, γιατί βλέπω εδώ και από συγκεκριμένες περιοχές. Θα αλλάξουμε όλο τον αστικό εξοπλισμό, θα έχουν παγκάκια, καινούργια φώτα, θα μπουν για πρώτη φορά κλωβή για το ριζικό σύστημα των δέντρων, ώστε να μην σηκώνουν τα πεζοδρόμια όταν τα δέντρα αυτά αναπτύσσονται. Είναι η πρώτη φορά που το εφαρμόζουμε στα Χανιά. Και βέβαια θα εξαφανιστεί όλη αυτή η ασχήμια από μετασχηματιστές, καλώδια και πάσης φύσεως υπτάμενα υλικά τα οποία υπάρχουν πάνω από τα κεφάλια μας. Θέλω να σας διαβάσω δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι αν γίνονται έργα έχουμε παράπονα, αν δεν γίνονται έργα πάλι έχουμε παράπονα. Το θέμα είναι να γίνουν τα έργα. Προτιμώ το πρώτο παράπονο για τα έργα που γίνονται. Ένας φίλος στέλνει μήνυμα, ένας φίλος τηλεθεατής στέλνει μήνυμα από την περιοχή Δαράτσο και λέει για τον φωτισμό. Είναι λέει της δεκαετίας του 1970. Μιλάμε για τουριστική περιοχή. Το καλοκαίρι οι τουρίστες κυκλοφορούν με φακό το βράδυ. Θα ήθελα να το σχολιάσετε, κύριε Δήμαρχε, αυτό. Αν έρθει κάποιος στα Χανιά. Βεβαίως, εδώ πέρα ο φίλος τηλεθεατής από τα Χανιά αγγίζει και ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για την πόλη του Ηρακλείου. Όχι, εγώ δεν θεωρώ και έχει αποτυπωθεί αυτό ότι ο φωτισμός είναι στα προβλήματα που οι πολίτες αναδεικνύουν σημαντικό. Η κατάσταση του φωτισμού στο Δήμο Χανίων και με τον εξυγχρονισμό στις λάμπες LED οι οποίες έχουμε
προβεί παραπάνω από 50% και ενδεχομένως να δικό αρκετά την υπηρεσία, έχουν αντικατασταθεί με φωτισμό LED. Υπάρχουν πράγματι σημεία, ελάχιστα όμως, τα οποία υπάρχουν, και πραγματικά προσκαλώ και προκαλώ τους πολίτες που μας ακούν να υποδεικνύουν τις καμένες λάμπες εάν εντοπιστούν. Όμως και επειδή και εγώ και οι αντιδήμαρχοι όλοι και οι υπηρεσίες μας έχουμε ιδιαίτερη μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι δεν είναι. Αν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, όπως αναφέρει τώρα ο τηλεθεατής μας, να το εξετάσουμε. Όμως και πάνω, τα... ξέρετε ότι με μαλώνουν, γιατί δεν μεταφέρω, λέει, όλες τις ερωτήσεις εδώ πέρα. Αν θέλετε, μπορώ να δίνω γρήγορες απαντήσεις, καμία αντίρρηση. Θα τις μεταφέρω, θα μεταφέρω όσες μπορώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε φίλο τηλεθεατή που λέει ότι πότε θα κατασκευαστούν οι πεζοδρόμια στην οδό Νεάρχου Αγίων Αποστόλων μέχρι, λέει, την παραλία, και μάλιστα το κάνει πολύ συγκεκριμένο. Ξέρω τι από Fiat μέχρι γήπεδο. Ναι, ναι. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Είχαν κάποιες απαλωτριώσεις και κάποιες αλλαγές, γιατί εκεί υπάρχει ρέμα όπως κατεβαίνουμε στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων αριστερά. Αυτά έχουν ολοκληρωθεί και μένει να ολοκληρωθεί και η αρχιτεκτονική μελέτη. Έχουμε ήδη κάνει συζητήσεις για το συγκεκριμένο δρόμο, που δεν αφορούν μόνο την ανάπλασή του, αλλά και την ονομασία του. Θα ανακοινωθούν όμως όλα αυτά. Λοιπόν, άλλος τηλεθεατής εδώ αναφέρεται, θα μεταφέρω αυτές τις ερωτήσεις για να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι. Φτιάξανε, λέει, ωραίες τάσεις λεωφορείου, αλλά τις έχουν βανδαλίσει με αυτοκόλλητα και γκράφιτι. Έχετε σκοπό ως Δημοτική Αρχή των Χανίων να κάνετε μία παρέμβαση, κύριε Δήμαρχε? Κάνουμε ήδη παρεμβάσεις. Οι εικόνες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τους βανδαλισμούς, συνεχώς υπάρχει μέρημνα από τα συνεργεία καθαριότητας για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τις τάσεις στην αρχική τους κατάσταση. Δεν είναι μία διαδικασία εύκολη και δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει κόστος για τον Δήμο. Σε κάθε περίπτωση όμως κρατούμε, και νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι έχουμε κάνει αντικατάσταση στις στάσεις των λεωφορείων που ήταν ένα πάγιο αίτημα, και συνεχώς τρέχουμε πίσω από όλους αυτούς που δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση και επιθυμούν να βλέπουν με την δική τους διακόσμηση τις στάσεις, να τις επαναφέρουμε. Άλλο ερώτημα. Το γκαζόν στο Γήπολι που έφτιαξε η Δημοτική Αρχή είναι κακής ποιότητας και παίζουν τα παιδιά σε ξερό χώμα και ό,τι θέλει επισκευή. Χρειάζεται, λέει, επισκευή, λέει εδώ ο τηλεθεατής. Το κακής ποιότητας γκαζόν τι σημαίνει, δηλαδή? Αυτό τώρα σας το μεταφέρω όπως το λέει. Εδώ πέρα δεν αλλοιώνουμε τις ερωτήσεις. Καλά κάνετε, καλά κάνετε, αλλά είναι προφανές ότι κάπου που υπάρχει μια τεράστια χρήση από παιδιά, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα, προφανώς χρειάζεται ενδεχομένως μια άλλου τύπου επιφάνεια. Όμως αυτή ήταν η μελέτη που είχε αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μην μένουμε στο σημείο, ας δούμε τη συνολική εικόνα. Και η συνολική εικόνα είναι ότι πλέον ο Δημοτικός Κήπος Χανίων χρησιμοποιείται καθημερινά και σφίζει από ζωή και από φωνές μικρών παιδιών, κόντρα σε όλους και όλες αυτές τις αναφορές για δίθεν καταστροφή του πρασίνου και όλα αυτά τα ακραία, τα οποία όχι μόνο είχαν γραφτεί, αλλά είχαν υιοθετηθεί και από μερίδα του κόσμου και αδείξαν τη δουλειά η οποία έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν σημεία μεμονωμένα, προφανώς και θα τα δούμε. Και η προσπάθεια δεν είναι να μην κάνουμε λάθη. Η προσπάθεια είναι να βελτιώνουμε τα λάθη και να τα διορθώνουμε. Λάθη πάντα θα γίνονται ενδεχομένως, και αν είναι αυτό. Κύριε Δήμαρχε, βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα των δημοτικών τελών. Και λέει εδώ ένας τηλεθεατής, είναι αρκετά τα μηνύματα που έχουν έρθει από την αρχή της εκπομπής για τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη, λέει, στα Χανιά αυξήθηκαν μετά τις εκλογές πάνω από 60% και σε σχέση με το 2008. Δεν αυξήθηκαν μετά τις εκλογές, αυξήθηκαν πριν τις εκλογές. Σας το μεταφέρω πώς είναι, θα απαντήσετε. Πάνω από 120%. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε, λέει, δημοτικά τέλη με διπλάσιο συντελεστή από το Ηράκλειο, που έχει διπλάσιο πληθυσμό, και ξεπερνάμε ακόμα, λέει, και τη Μύκονο. Πλέον δίνουμε ένα μικρό ενίκιο για το σπίτι μας, λέει εδώ ένας φίλος τηλεθεατής. Δεν ξέρω τι σπίτι έχει ο συγκεκριμένος τηλεθεατής, γιατί το να δοθεί ένα μικρό ενίκιο, όπως αναφέρει, σημαίνει ότι το σπίτι του έχει μια επιφάνεια η οποία ξεφεύγει πάρα πολύ από το μέσο όρο. Εάν θεωρεί ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικών αυτή τη στιγμή σε μια περιοχή όπως είναι, ας πούμε, στις Μουρνιές, δίνει ανατετραγωνικό το μήνα 1,80,
νομίζω το χρόνο, με συγχωρείτε, ναι, ναι. 18 ευρώ το χρόνο, νομίζω ότι είναι ένα ζητούμενο. Εμείς τι κάναμε και αξίζει να αναφερθεί, το μήνα, μην παρεξηγηθώ. Βεβαίως, το έγινε κατανοητό. Μην θεωρηθεί λάθος. Εμείς τι είπαμε. Οι υπηρεσίες και τα χρήματα από τα οποία καταβάλουν οι δημότες μας μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη κατευθύνονται σε δύο παροχές, στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα. Και κυρίως μας ενδιαφέρει οι πολίτες να αισθάνονται ότι τα χρήματα αυτά τα επιστρέφουν μέσα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες πίσω σε αυτούς. Δώσουμε μεγάλο και δίνουμε μεγάλο αγώνα τα τελευταία χρόνια να βελτιώσουμε την καθαριότητα και νομίζω τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Φαίνεται δηλαδή όποιος περπατήσει και στην πόλη και στις περιαστικές περιοχές από τη συχνότητα των δρομολογίων, από όλες τις διαδικασίες ότι τα δημοτικά τέλη πιάνουν τόπο. Όμως, επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Το κράτος αποφάσισε πέρυσι την επιβολή του τέλους σταφής που για το Δήμο Χανίων ήταν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ και αναλογικά ήταν και για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. 4 εκατομμύρια σουρευτικά και για τα προηγούμενα χρόνια. Το κεντρικό κράτος δεν βοήθησε τους Δήμους στο βαθμό που θα έπρεπε με το ενεργειακό κόστος και την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Και το κεντρικό κράτος, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού που δόθηκαν στους εργαζόμενους και το χαιρετίζουμε αυτό, δεν συνοδεύτηκε από αύξηση στις αποδοχές και στις καταβολές και στην χρηματοδότηση των Δήμων. Και εδώ μπαίνει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποια είναι η υπεύθυνη στάση κάποιου δημάρχου να αποφασίσει να διατηρήσει το επίπεδο των υπηρεσιών και να το αυξήσει, δηλαδή να αναλάβει το πολιτικό κόστος και μάλιστα το αναλάβουμε προεκλογικά, κύριε Δασκαλά, και θέλω να το τονίσω αυτό mm-hmm. στο Δήμο Χανίων, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος για μια αύξηση που σε ένα νοικοκυριό, περίπου μέσο νοικοκυριό, που μπορεί να έχει ένα σπίτι από 100 μέχρι 120 τετραγωνικά, να είναι 2 ή 2,5 το πολύ ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η αύξηση σε απόλυτη τιμή στο κάθε νοικοκυριό. Να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να προβεί σε αυξήσεις αυτές, αλλά να διατηρήσει την πόλη του καθαρή ή να την κάνει Άλιστα. ακόμα πιο καθαρή και να τη φωτίσει ακόμα καλύτερα. Εμείς επιλέξαμε αυτό το δρόμο, καταγγείλαμε την κυβέρνηση που δεν έδωσε τα χρήματα αυτά ή επέβαλε το άδικο τέλος σταφής, αλλά δεν κρυφτήκαμε πίσω από την πολιτική ευθύνη που οφείλει ο κάθε δήμαρχος να αναλαμβάνει για να έχει την πόλη του πιο καθαρή από ό,τι την παρέλαβε, το οποίο κοστίζει, πιο φωτισμένη από όσο την παρέλαβε και να μπορεί να καταβάλει και τις αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα σας θέσω μερικά ερωτήματα και θα πάμε σε ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά και την ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου της δημοτικής αγοράς. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε μία ανάσα πριν τις 11, εδώ σε ώρα αιχμής με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν να επαναλάβουμε, βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ωραία, έχουμε στην Crete TV ομάδα μας και στη σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής. 2810-38.000. Εξακολουθούν οι δημότες σας να στέλνουν μηνύματα που αφορούν κυρίως το κομμάτι της κυκλοφορίας στην πόλη του Ηρακλείου, του Χανίων. Και ρωτάνε αν σκέφτεστε, λέει. Το Ηράκλειο δεν ασχολούμαι. Ναι, όχι. Στεύομαι. Ρωτάνε αν λέει, σκέφτεστε κάποιους δρόμους να τους πεζοδρομήσετε περιμετρικά, λέει, του Βενετσιάνικου λιμανιού, αντίστοιχα όπως την οδό Χάλιδων. Δεν είναι τόσο απλό. Προφανώς αναφέρονται στην οδό Δασκαλογιάννη. Θα υπάρχουν κάποιες μονοδρομήσεις ή αντιδρομήσεις σε κάποιους δρόμους, όμως εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος περιορισμός για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων. Και εκεί δεν είναι εύκολο να πεζοδρομήσεις, μπορεί να μπουν κάποια ωράρια. Σε συνδυασμό όμως με αυτό που σας ανέφερα αρχικά, την τοποθέτηση που θα μπουν μπάρες, νομίζω ότι εν μέρη θα απαντηθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Δεν μπορούμε όμως να κλείσουμε και να κάνουμε πεζόδρομο έτσι όπως το φαντάζονται, γιατί δεν μπορεί κανείς βάσει της νομοθεσίας αλλά και της λογικής να απαγορεύσει την πρόσβαση στο σπίτι κάποιου. Ένας τηλεθεατής από την περιοχή της Χαλέπας λέει, θέλουν να σας ρωτήσουν
Για το νέο πάρκο στη Χαλέπα που βρίσκεται λίγη διαδικασία, πρόσφατα ακούστηκε ότι προχώρησαν οι απαλωτριώσεις. Προχώρησαν οι απαλωτριώσεις, έγινε η παρακατάθεση, μια πολύ δύσκολη διαδικασία φαίνεται να ολοκληρώνεται και πλέον μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο κομμάτι και φυσικά μέσα από μια διαβούλευση θεωρώ ότι θα καταλήξουμε. Αν η φιλοδοξία κάποιων είναι αποκλειστική χρήση, ας πούμε, για γήπεδο ποδοσφαίρου, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε χρήσεις οι οποίες θα ικανοποιούν και άλλες επιθυμίες και ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή, με έναν περιορισμό των φιλοδοξιών που μπορεί κάποιοι να έχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ κρίσιμος χώρος, είναι πίσω από την Ευαγγελίστρια, πίσω από το παλιό, από τις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ένας ζωτικός χώρος που θα αξιοποιηθεί σε συνεργασία και με τις ομάδες, την ποδοσφαιρική η οποία έχει έδρα την περιοχή, αλλά και τον σύλλογο που υπάρχει στην περιοχή, έναν εξαιρετικά δραστήριο σύλλογο των πολιτών που κάνει εξαιρετικά πράγματα. Όλοι μαζί θα κάτσουμε και πλέον μπορούμε να διαφωνήσουμε για κάτι που έχει ξεκαθαρίσει. Το ξεκαθαρίσαμε και πάμε παρακάτω. Ρωτάει εδώ ένας τηλεθέτης, δεν γνωρίζει, λέει, βεβαίως, λέει, αν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Δυστυχώς, λέει, έχουν γίνει πολλά θανατηφόρα τροχιά στον δρόμο προς το Ακροτήρι και το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, αλλά και η περιοχή μπροστά από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι, λέει, αυτό αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής για να γίνουν παρεμβάσεις? Έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Είναι ανάγκη της περιοχής. Οι αρμοδιότητες προφανώς εκεί δεν είναι στο όλο το κομμάτι στο Δήμο Χανίων. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία και με το Πολυτεχνείο Κρήτης που πιέζει και έχει απόλυτο δίκιο να διεκδικεί μια ασφαλέστερη πρόσβαση των φοιτητών με κόμβο έξω από το Πολυτεχνείο, αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης που θα χρηματοδοτήσει και νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα για να λύσουμε το κομμάτι σε δύο κόμβους που δημιουργούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, παράλληλα με επικοινωνία που υπάρχει με το αστικό κτέλ για τροποποίηση των δρομολογίων ώστε οι φοιτητές να μην κινδυνεύουν με την διέλευση κάθετα στο συγκεκριμένο Μάλιστα. δρόμο. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Κύριε Δήμαρχε, θέλω λίγο να πάμε σε ένα ευληματικό έργο για την πόλη των Χανίων. Θα τολμήσω να πω για ολόκληρη την Κρήτη. Η δημοτική αγορά των Χανίων είναι μια καρποστάλ. Δηλαδή, όταν η Κρήτη ταξιδεύει στο εξωτερικό, 4-5 είναι οι εικόνες που έτσι μεταφέρονται. Μια από αυτές είναι και η δημοτική αγορά των Χανίων. Θέλω να δούμε καταρχήν κάποιες φωτογραφίες φωτορεαλιστικές πώς θα είναι η εμβληματική δημοτική αγορά των Χανίων. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος πριν ξεκινήσει το έργο έλεγαν ότι δεν θα γίνει, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Να όμως που προχωρά, υπάρχουν βεβαίως οι καθυστερήσεις. Θέλω να δούμε λίγο τις φωτογραφίες και πάνω σε αυτές τις φωτογραφίες θα πατήσουμε για να μου πείτε σε ποια φάση είναι σήμερα το έργο, αν εξακολουθούν να ισχύουν τα χρονοδιαγράμματα και να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Καταρχήν από τις φωτορεαλιστικές αυτές φωτογραφίες, κύριε Δήμαρχε, αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα αλφα χρονικό διάστημα τα Χανιά θα αποκτήσουν ένα τεράστιο διαμάντι στην καρδιά της πόλης. Βεβαίως εδώ ξεκινάει και η συζήτηση πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος από τους ανθρώπους που θα μπουν μέσα. Και θέλω λίγο καταρχήν να ξεκινήσουμε. Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι με την παράδοσή του το έργο θα είναι ένα κόσμημα, όπως αναφέρατε, υπερτοπικής σημασίας. Έχει δοθεί τεράστια προσπάθεια και επιμονή από εμάς και τις υπηρεσίες ώστε η παρέμβαση η οποία γίνεται, κύριε Δασκαλάκη, να είναι η παρέμβαση αντάξια της σημασίας που έχει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σημαίνει σε ποιότητα υλικών και σε ποιότητα εργασιών, αλλά και στο κομμάτι της μελέτης για την λειτουργία του. Αλλά σταθούμε λίγο στο κομμάτι το τεχνικό. Αντιμετωπίσαμε πράγματι προκλήσεις. Είναι ένα διπλό μνημείο, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, το ενετικό τείχος και πάνω σε αυτό το οικοδόμημα που είναι χαρακτηρισμένο από την εφορία νεοτέρων. Υπήρξαν λοιπόν οι δυσκολίες, ξεπεράστηκαν, υπήρχαν όμως και άλλες πρόσθετες προκλήσεις που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό της του αναδόχου σχήματος. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Πάντοτε προκύπτουν κάποιες μικρότερες αριθμίες σε σχέση με
την επιμέλεια που δείχνει η ανάδοχος εταιρεία. Η εταιρεία πλέον είναι η Ιντρακάτ. Όταν ξεκίνησε η τοποθέτηση της σκεπής της δημοτικής αγοράς, που θα είναι στην ίδια λογική που ήταν η σκεπή όταν πρωτοκατασκευάστηκε αυτή η αγορά, σωστά. Είναι πιστό αντίγραφο. Ναι. Συζητάμε για την επαναφορά του μνημείου στην κατάσταση που ήταν το 1913 όταν και εγκαινιάστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Με πολύ στενή παρακολούθηση από τις υπηρεσίες και από την φορεία αρχαιοτήτων και νεωτέρων μνημείων. Και εδώ προκύπτει ένα ζητούμενο σε σχέση με τον ανάδοχο, ο οποίος πράγματι έχει δηλώσει. Μιλάμε για την Ιντρακάτ, ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χώρα κατασκευαστική. Θεωρώ ότι και για τη φήμη της, αλλά και για το μέγεθός της, φαίνεται και ότι θα προτάξει το συγκεκριμένο έργο. Είναι ένα πολύ μικρό έργο για τα δεδομένα της εταιρείας της Ιντρακάτ και θεωρώ ότι ο κύριος Αρανίτης, ο Τάσος Αρανίτης, αλλά και ο κύριος Εξάρχου που είναι και ο διευθύνων, θα υπερασπιστούν δεόντως τη φήμη και το μέγεθος της Ιντρακάτ και θα παραδώσουν σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί στο δηλαδή, Δήμο Χανίων. Η παράδοση πότε είναι, κύριε Δήμαρχε? Η παράταση που έχει δοθεί με τις δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν είναι για τον Μάιο του 2025. Μάιος 2025, άρα. Και επειδή επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι το μέγεθος και η φήμη της εταιρείας είναι τέτοια που μπορεί πολύ εύκολα να προτεραιοποιήσει το συγκεκριμένο έργο που για τα δεδομένα της δεν είναι ένα μεγάλο έργο και με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση από τη μεριά της περιφέρειας είναι απρόσκοπτη τουλάχιστον και δεν έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε. Θεωρώ ότι ιδιαίτερα ο κύριος Αρανίτης, ο αναπληρωτής διευθύνων της Ιντρακάτ, ο οποίος επιμελείται και του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με αυτά τα οποία δημοσίως έχει δεσμευτεί, θα προτάξει και θα τρέξει τις διαδικασίες του έργου και ελπίζω να μας ακούει και να δημόσια να πάρει και αυτό το μήνυμα της αγωνίας που υπάρχει. Επειδή βλέπουμε τις φωτορεαλιστικές εικόνες, θέλω για να το ξεκαθαρίσουμε και στους τηλεθεατές και κυρίως στους χανιώτες που θα το βιώνουν καθημερινά. Εφόσον η παράδοση γίνει το Μάιο του 2025, αυτό πρακτικά, κύριε Δήμαρχε, δεν σημαίνει ότι την επόμενη, τον Ιούνιο, ανοίγει η αγορά. Πρέπει να υπάρξει και το πώς θα τοποθετηθούν, πώς θα εγκατασταθούν επιχειρήσεις. Ήδη έχει γίνει μια σπουδαία προεργασία από υπηρεσίες, αλλά και από, από εξωτερικό σύμβουλο για να συμφωνήσουμε στο νέο κανονισμό λειτουργίας. Είναι ένας λεπτομερέστατος κανονισμός που αποτυπώνει την κατεύθυνση που θέλουμε να έχει η δημοτική αγορά. Θα είναι ο ίδιος χαρακτήρας, δηλαδή με τα ντόπια προϊόντα θα αλλάξει? Με τα ντόπια ναι, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια τα ντόπια ήταν μειοψηφία σε σχέση με τα προϊόντα. Οι χανιώτες, και επειδή σχετίζομαι με την πόλη των Χανιών, θα σας πω ότι υπάρχει και μια παραφιλολογία ότι η νέα δημοτική αγορά θα γίνει ένα μολ, ένα εμπορικό κέντρο που θα έχει δραστηριότητες με τα αντίστοιχα μολ που υπάρχουν στην Αθήνα ή στο Ηράκλειο. Ισχύει κάτι τέτοιο ή θα κρατήσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα και πέρα από την ενίσχυση της τοπικής αγοράς θα έχει και μια πολιτιστική έτσι δραστηριότητα? Θα υπάρχει και πολιτιστική δραστηριότητα και θα υπάρξει ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα των προϊόντων και τις δραστηριότητες που θα υπάρχει εντός. Φαινόμενα με προϊόντα τουριστικά, μαζικά, εισαγωγής, τα οποία είχαν κατακλείσει την δημοτική αγορά, δεν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα. Θα υπάρχουν τοπικά προϊόντα ή και ελληνικά προφανώς προϊόντα. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυστηρό κριτήριο να είναι μόνο από τα Χανιά ή μόνο από την Κρήτη, αλλά ελληνικά προϊόντα, τα οποία θα προωθούν τα χαρακτηριστικά του τόπου, την ιστορία του πολιτισμού, των γεύσεων και φυσικά θα υπάρχουν και τα παραδοσιακά καταστήματα γερομικού ενδιαφέροντος έτσι όπως τα έχουμε γνωρίσει για πολλές δεκαετίες. Δηλαδή θα είναι, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, στη Θεσσαλονίκη όλοι γνωρίζουν την αγορά του Μοδιάνου που έχει ας πούμε μια αντίστοιχη, δηλαδή εκεί θα μπορούσε να εγκατασταθεί η εστίαση που θα γίνει και διασκέδαση. Ακούστε να σου πω, η αγορά Μοδιάνου και το δηλώνω ξεκάθαρα δεν είναι κάτι συγκρίσιμο με τη δημοτική αγορά Χανίων. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Καταρχήν σε έκταση δεν είναι η ίδια. Δεν νομίζω, απλά έχει μπει πάρα πολλές φορές στην δημόσια συζήτηση ως κάτι το οποίο μπορεί να έχει μια αναφορά.
ούτε σε μέγεθος, ούτε σε κατεύθυνση, αλλά αν θέλετε και την άποψή μου, ούτε και σε σημασία μπορεί να συγκριθεί με τη δημοτική αγορά Χανίων. Εμείς θέλουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλουμε να προωθήσουμε τα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεχή λειτουργία που θα αφορά όχι μόνο τους επισκέπτες, κύριε Δασκαλάκη, αλλά και τους Χανιώτες που παραδοσιακά συνδεόταν με το μέρος, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία σε αυτό το σημείο. Ένας τηλεθεατής ρωτάει αν λέει η ήδη εγκατεστημένη από την προηγούμενη πραγματικότητα καταστηματάρχες έχουν προτεραιότητα στο να επανέλθουν. Αυτό έχει συμφωνηθεί. Υπάρχει ένα εξοδικαστικό συμβασμός που είχε συναφεί μεταξύ των καταστηματαρχών που ήταν εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις προς το Δήμο. Κάποιοι από αυτούς θα συνεχίσουν την λειτουργία τους μέχρι την ολοκλήρωση του χώρου, του χρόνου που έχει οριστεί και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται και αυτά, θα γίνονται μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία με ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς και προσκλήσεις. Ρωτάνε εδώ τηλεθεατές αν θα υπάρχει ωράριο λειτουργίας στη νέα πραγματικότητα της δημοτικής αγοράς. Δηλαδή θα κλείνει το βράδυ, μπορεί να είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει η πρόθεση να είναι προσβάσιμο, ακόμα και αν τα καταστήματα είναι κλειστά. Να μπορεί ο κόσμος να διέρχεται μέσα από την αγορά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας ιδιαίτερα. Και ρωτάνε, μια και λέτε για νύχτα, αν, επειδή λέει, βλέπουμε στις φωτογραφίες πώς θα είναι την ημέρα, τη νύχτα ο ανάλογος φωτισμός θα δώσει μια διαφορετική εικόνα στο σύγχρονο κέντρο της πόλης των Χανίων. Και ο φωτισμός, αλλά και η μέρημνα που θα υπάρχει, καθώς πλέον θα υπάρχουν τρία συνεργεία, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση, για τη φύλαξη, αλλά και για την καθαριότητα του χώρου, ξεχωριστά στην δημοτική αγορά, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε, έτσι όπως ακριβώς θα γίνει η δημοτική αγορά, όταν ολοκληρωθεί το κτίριο. Επαναλαμβάνω και θα πω το εξής. Πρώτον, ότι η δημοτική αγορά δεν ανήκει στους καταστηματάρχες. Ανήκει στους Χανιώτες και στον εκάστοτε και διαχειρίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Είναι μια περιουσία των Χανιωτών και η ευθύνη μας είναι να τη διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι το δεύτερο, τη σημασία του έργου μας ξεπερνά. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν και την αγωνία να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα γίνει το καλύτερο δυνατό και χαίρομαι που οι εργασίες προχωρούν. Καταρχήν, κλείνουμε το κομμάτι της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι μας καλύψατε. Θέλω να μεταφέρω μια επισήμανση από την πλευρά μου ως εκπομπή στους φίλους τηλεθεατές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθούν στοχευμένες ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά δημότες. Το καταλαβαίνετε αυτό, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή από συγκεκριμένους τηλεθεατές στο να μεταφερθούν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με προσωπικά τους ζητήματα με την δημοτική αρχή. Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει, όπως το καταλαβαίνετε και λόγω της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, που το θέτουν οι τηλεθεατές. Πάντως, αν υπάρχει επιμονή, νομίζω έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι έχουν και εγώ προσωπικά, αλλά επειδή τα περισσότερα είναι θεματικά ζητήματα, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι έχουν και τα τηλεφωνά τους και τις πόρτες τους ανοιχτές, στην περίπτωση που κάποιος θέλει να απαντηθεί ή να του λυθεί κάποιο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Πάμε σε ένα ζήτημα που βλέπω ότι ενδιαφέρει. Σχολική στέγη. Φέτος παραδώσατε ενεργειακά αναβαθμισμένα αρκετά σχολεία. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της σχολικής στέγης και στα Χανιά. Θέλω λίγο το σχολείο σας γι' αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι σας παρακολουθούσα, αλλά και μέσα στο φθινόπωρο και πριν το καλοκαίρι, ότι πολύ στοχευμένα κάνατε δημόσιες τοποθετήσεις και βλέπω ότι υπάρχει μια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής το θέμα της σχολικής στέγης και μέσα από τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε από τα social media με τους χρήστες του διαδικτύου και τους δημότες, μεταφέρατε εικόνα παρεμβάσεων που πραγματικά έγιναν σε σχολεία των Χανίων. Είμαστε απόλυτα υπερήφανοι για τη δουλειά που έχει γίνει στα σχολεία μας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα που τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ και καθημερινές παρεμβάσεις από τα συνεργεία μας. Τόσο στο κομμάτι των υφιστάμενων σχολείων όσο στο σχεδιασμό νέων σχολείων, νομίζω ότι είμαστε σε ένα
πολύ καλό επίπεδο. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να λύσει όλα τα ζητήματα και ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία, και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που σταδιακά και σημειακά το αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε το σύνολο των προβληματικών κτηρίων που κάναμε χρήση όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι σημειώνουμε συγκεκριμένη πρόοδο και σε αυτό το κομμάτι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πέρα από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, τις παρεμβάσεις που έγιναν στις αυλές των σχολείων, τα παιδικά, τα παιχνίδια και τα όργανα τα οποία προστέθηκαν και όλο τον εξοπλισμό τον οποίο αναλαμβάνουμε ως Δήμοι και συγκεκριμένα ως Δήμος Χανίων να προσφέρουμε στις σχολικές κοινότητες, και παρά το γεγονός ότι από την νομοθεσία αυτό οφείλει να το κάνει κεντρικά το Υπουργείο, το οποίο βέβαια έχει ξεχάσει αυτό το ρόλο, μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι πλέον, κύριε Δασκαλάκη, ανακοινώσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τα 8 νέα σχολεία ΣΔΙΤ. Ένα έργο προϋπολογισμού 42 εκατομμυρίων ευρώ. Θα είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο θα εκτελείται από Δήμο στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα δώσει 8 νέα σχολεία και την επέκταση σε 2 περιοχές των Χανίων, και σε αυτά δεν συνυπολογίζουμε τα 2 νέα συγκροτήματα και στο χώρο που παραχώρησε το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα χώρο 40 στρεμμάτων που με τόση γενναιοδορία μας παραχώρησε το Πολυτεχνείο Κρήτης, και θέλω πραγματικά και από εδώ να τον ευχαριστήσω για αυτή την τεράστια κοινωνική προσφορά που αποδεικνύει τη σχέση και τη σύνδεση που υπάρχει με την τοπική κοινωνία, στο οποίο χώρο θα κατασκευαστεί το νέο μουσικό σχολείο και το νέο πειραματικό λύκειο. Άρα, μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις, κύριε Δασκαλάκη, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα της σχολικής στέγης, το οποίο θέλω να τονίσω ότι επειδή κάποιοι προσπαθούν να το προβάλλουν ως μια τεράστια έλλειψη σε νέες υποδομές, ο μαθητικός πληθυσμός του Δήμου Χανίων τα τελευταία 10 χρόνια έχει μείνει σταθερός. Οι κατανομές πολλές φορές δημιουργούν και αυτές από μόνες τους πρόβλημα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρέμβουμε περαιτέρω. Προσέξτε τώρα, επειδή παρακολουθούν στενά αυτά που λέτε, λέει εδώ τηλεθεατής και λέει αυτό ακριβώς, το είχε στείλει νωρίτερα, ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των μαθητών στα Χανιά. Έχει αλλάξει, λέει, η ζήτηση προς εγκεκριμένα σχολεία που βουλιάζουν από μαθητές και κάποια άλλα σχολεία που χάνουν μαθητές. Είναι αρκετά σύνθετο το ζήτημα. Έχει να κάνει με τις προβολές που κάνουμε για την πληθυσμιακή εξέλιξη περιοχών, αλλά έχει να κάνει και με την προβολή που κάνουμε τη μελλοντική σε σχέση με τις προτιμήσεις. Έχουμε δει, για παράδειγμα, κύριε Δασκαλάκη, και το θεωρώ ότι είναι θετικό δείγμα για τις τοπικές μας κοινωνίες, ότι υπάρχει μια στροφή των μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση. Στα ΕΠΑΛ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ανταποκρίνεται και στην ανάγκη που υπάρχει στην παραγωγική πυραμίδα, αλλά σε κάθε περίπτωση δημιουργεί καινούργιες ανάγκες για αντίστοιχη σχολική υποδομή. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας και θεωρώ ότι μέσα από τα καινούργια κτίρια, αλλά ενδεχομένως και από τη δυνατότητα που θα μας δοθεί να αλλάξουμε χρήση σε κάποια άλλα, θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για το μέλλον. Σίγουρα όμως είμαστε από τους Δήμους που θεωρούμε ότι η δουλειά στα σχολεία μας, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς είναι πάρα πολύ σημαντική, μετρήσιμη, και απολαμβάνουμε αυτή τη συνεργασία που υπάρχει και με τις σχολικές κοινότητες. Θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ επίκαιρο, τώρα που σιγά σιγά ξεκινάει και ο χειμώνας, με την ευχή να βρέξει επιτέλους στην Κρήτη, γιατί η λήψη υδρία είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Σήμερα είδαμε αυτές τις εικόνες από τη Βιάνο, τους ανθρώπους με βυτεία να προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Κύριε Δήμαρχε, τα Χανιά είναι από τις πόλεις που χαρακτηρίζονται θωρακισμένες σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως υπάρχουν φωνές που λένε ότι περιαστικά υπάρχει πρόβλημα. Και ένα πρόβλημα, ας πούμε, είναι στην περιοχή των Κατσιφαριανών. Σας τρομάζει ως Δήμαρχο των Χανίων το ενδεχόμενο μία έντονη νεροποντή? Γενικότερα στα Χανιά βρέχει πάντα περισσότερο σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη. Αυτό το αποτυπώνουμε και στο ρεπορτάζ. Πώς θα υπάρξουν παρεμβάσεις θωράκισης σε περιοχές που είναι εκτός του κέντρου των Χανίων? Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να δηλώσει υπεύθυνο ότι είναι θωρακισμένη η περιοχή του από πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, όταν αυτές έρχονται, είναι τέτοιες έντασης που πραγματικά όλοι μας ζούμε με αυτό τον φόβο, με αυτό τον κίνδυνο.
μελλοντικά, οι πιθανότητες τα επόμενα χρόνια να έχουμε τέτοια περιστατικά στις περιοχές μας, χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Και μάλιστα αυτό το οποίο λέμε πλέον και αποτυπώνεται και στις οδηγίες που έχουμε και από τα αρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Υποδομών, είναι ότι οι προδιαγραφές πλέον των παρεμβάσεων δεν πηγαίνουν, δεν καθορίζονται με το μέγιστο ποσοστό πλημμυρίδας της τελευταίας 30 ετίας. Τώρα μεταβαίνουμε 50 ετία και 100 ετία, το οποίο σημαίνει ότι ήδη στις υποδομές μας επιβαρυνόμαστε εντός εισαγωγικών με το κόστος της επιπλέον παρέμβασης και της μεγαλύτερης παρέμβασης που πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε ενδεχόμενη τέτοια καταστροφή. Uh-huh. Τα Χανιά έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό πράγματι έργο στο κομμάτι των ομβρίων με τα δεδομένα της εποχής και των προηγούμενων 10 ετιών. Όμως, επειδή είναι πολύ πρόσφατα τα φαινόμενα, τα πλημμυρικά και αυτά τα οποία συνέβησαν στη Θεσσαλία, αλλά πολύ περισσότερο και αυτά που είδαμε και στην Νότια Ισπανία, στη Βαλένθια, που είδαμε πράγματι εκεί, σε ένα αντίστοιχο γεωγραφικό. Καλά, εκεί όσο θωράκιση και αν έχεις, με αυτή την ποσότητα νερό δεν μπορεί να κάνεις απολύτως τίποτα δυστυχώς. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν είναι ένα ζητούμενο. Με τη δύναμη της φύσης δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Η κλιματική αλλαγή είναι προφανώς ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα του πλανήτη και των τοπικών κοινωνιών κατ' επέκταση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις σε βασικά τμήματα των Χανίων, στις τρεις βασικές λεκάνες απορροής, κυρίως στην περιοχή της Σούδας, αλλά και στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, αλλά και του Κλαδισσού, τρεις βασικές λεκάνες απορροής, που έχουν μελετηθεί ή μελετιώνται, εν πάση περιπτώσει, σταδιακά για να γίνουν και οι επόμενες μεγάλες παρεμβάσεις. Στο Μωρόνι, στην περιοχή της Σούδας, έχουμε ήδη ετοιμάσει τις μελέτες για τη δημοπράτηση ενός μεγάλου έργου, το οποίο ξέρουμε ότι θα ενταχθεί το επόμενο διάστημα, ύψους περίπου 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων περίπου με 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η μελέτη την οποία είπαμε προηγουμένως για την περιοχή του Κλαδισσού. Από εκεί και πέρα, στα θέματα καθημερινότητας, η ΔΕΙΑΧ, όπως και κάθε χρόνο, έχει προβεί στη συντήρηση και καθάρισμα των φρεατίων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό τον κίνδυνο. Αλλά επιτρέψτε να πω, κύριε Δασκαλάκη, νερό δεν έχουμε δει ακόμα, με ό,τι φόβο σημαίνει αυτό. Και να τονίσω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα, με πρωτοβουλία του καθηγητή και αντιδήμαρχου για πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, του κυρίου Μανώλη Λέκα. Εξαιρετικός επιστήμονας και πολύ παθιασμένος με το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας. Και με προγνώσεις του The Point. Ακριβώς. Εξαιρετικός και στις προγνώσεις. Και κάναμε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εγκεκριμένοι καθηγητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης και όχι μόνο, παρουσίασαν όλα τα υδρολογικά δεδομένα για την εξέλιξη του ζητήματος της λειψιδρίας στα Χανιά. Εκεί καταγράψαμε και είδαμε τους αριθμούς. Είδαμε ότι έχουμε μια ευλογία στα Χανιά να μπορούμε να διαχειριστούμε ουσιαστικά τη λεκάνη απορροής των Λευκών Ωραίων, το οποίο πραγματικά σώζει την κατάσταση, ότι υπάρχει όντως ένας όγκος υπόγειων υδάτων που μας εξασφαλίζει για κάποια χρόνια την απρόσκοπτη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Φυσικά όμως με τις αλλαγές που θα πρέπει να υπάρξουν στο κομμάτι διαχείρισης των υδάτων, τόσο για άδρευση που έχει να κάνει με την γεωργική εκμετάλλευση, όσο και από τον τουρισμό, καθώς όλο αυτό το φαινόμενο της χρήσης νερού σε πισίνες οι οποίες κατασκευάζονται χωρίς καμία μέρημνα και καμία ενημέρωση, εγείρουν συνολικά ερωτηματικά. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε μια πολύ παραγωγική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα γίνει και στη συνέχεια. Να πω μόνο, και κλείνω με αυτό, ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έσπευσε και να ανακοινώσει μέσω διαρροών το νομοσχέδιο για τις αλλαγές της ΔΕΙΑ, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειψιδρίας και της έλλειψης νερού, αλλά με εντελώς υποκριτικό τρόπο αγνόησε
το 85 και πλέον του 100 του νερού, το οποίο είναι για τις καλλιέργειες και το διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ας βρούνε ένα κώδικα επικοινωνίας στα δύο αυτά Υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μπορέσουν να διαχειριστούν το εξαιρετικά κρίσιμο κομμάτι των νερών με έναν πιο πιστικό και πιο ουσιαστικό τρόπο και όχι με επικοινωνιακού τρόπο προσεγγίσεις. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θέλω λίγο να πάμε στο ευγηματικό αυτό έργο του ποδηλατοδρομίου στα Καθιανά. Αλλά θα με σκοτώσουν οι τηλεθεατές αν δεν σας θέσω ερωτήματα και άλλα. Και τα τελευταία 15 λεπτό της εκπομπής θα το αφιερώσουμε σε γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήματα τηλεθεατών. Πολύ ευχαρίστω. Ό,τι πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Ωρα Αιχμής. Θα μεταφέρω αρκετά από τα ερωτήματά σας, όμως θέλω λίγο να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό έργο, στο ποδηλατοδρόμιο στα Καθιανά. Η αλήθεια είναι ότι τα Χανιά έχουν μια παράδοση σε πολλά αθλήματα που στην υπόλοιπη Κρήτη δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα. Και εκεί πραγματικά γίνεται ένα στολίδι, φτιάχνεται ένα στολίδι. Θα παραδοθεί σύντομα αυτό το έργο στον αθλητικό κόσμο των Χανίων, κύριε Δήμαρχε, και θα τολμήσω να πω ότι δεν είναι μόνο για τον αθλητικό κόσμο των Χανίων, γιατί οι λάτρες του ποδηλάτου πίστας έχουν πλέον στην Κρήτη ένα χώρο για μια καλή προπόνηση. Και όχι μόνο από την Κρήτη, από όλη την Ευρώπη ήδη έχουν δηλώσει πολλές συμμετοχές, προπονητικά team από χώρες που θέλουν, όχι για μία εβδομάδα ή παραπάνω, για ολόκληρη σεζόν να εγκατασταθούν στα Χανιά, να χρησιμοποιήσουν πλέον ένα από τα λιγοστά ποδηλατοδρόμια, το δεύτερο δεν κάνουμε. Να γίνει και σαν προπονητικό κέντρο για αθλητές από όλο τον κόσμο. Από ολυμπιακές ομάδες, από κόσμο που θα έρθει και θα ζει πλέον στα Χανιά και θα χρησιμοποιεί το ποδηλατοδρόμιο για να κάνει τις προπονήσεις της. Υπάρχει βέβαια η κατεύθυνση και αυτή είναι η κυρίαρχη. Οι αθλητές μας, τα δύο πολύ μεγάλα σωματεία που έχουμε στα Χανιά και ασχολούνται με το ποδήλατο, να έχουν πλέον τη στέγη τους, να έχουν το σημείο προπόνησης και να μπορούν να φέρουν ακόμη περισσότερες διακρίσεις από αυτές που ήδη καταφέρνουν για να κάνουν υπερήφανη τα Χανιά και όλη την χώρα. Ένα έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης 8 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία καθυστέρηση, χωρίς καμία παράταση, φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε την ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες σε έναν πολύ εντυπωσιακό και στην όψη και στο μέγεθος έργο που θα παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία και επιτέλους θα το δουν να λειτουργεί. Καθώς και αυτό αποτέλεσε ένα ολυμπιακό έργο κουφάρι που ουδέποτε λειτουργήσε και δεν δικαιολόγησε τα εκατομμύρια τα οποία είχαν δοθεί εκείνη την εποχή. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής, αθλητικής υποδομής και θα ακολουθήσουν και άλλα. Ήδη έχουμε και την, νομίζω το επόμενο διάστημα, και την υπογραφή της σύμβασης για το κολυμβητήριο στη Νέα Χώρα, το οποίο δεν είναι δικαιοδοσία του Δήμου Χανίων, αλλά έχει έρθει ερώτημα είναι προφανές ότι αφορά το Δήμο Χανίων, γιατί αφορά τους πολίτες του Δήμου Χανίων. Έχουμε ακόμα αυτό το περίεργο καθεστώς των ΝΕΑΚ και των τοπικών διοικήσεων των Υπουργείων, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει αυτή επιπλέον η μεταρρύθμιση και να αποκεντρωθούν και να δοθούν όλα αυτά στους Δήμους. Είναι... Το κολυμβητήριο, ας πούμε, είναι κομβικό αθλητικό κομμάτι των Χανίων. Έχουμε... Δεν ξεχνάμε τις επιτυχίες του ΝΟΧ, πολλούς κολυμβητές που κάνουν εξαιρετική αθλητική παγκόσμια καριέρα. Το κράτος επιμένει να έχουν διοικήσεις των ΕΑΚ, των αποκεντρωμένων δομών της Γενικής Γραμματείας του Αθλητισμού, που στα Χανιά, ας πούμε, μία επιθυμία του εκάστοτε υπουργού διορίζει ένα συμβούλιο το οποίο λειτουργεί το στάδιο των Χανίων, Έλληνα Βενιζέλου, και το σκοπευτήριο και το κομμάτι του κολυμβητηρίου. Διεκδικείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης το κολυμβητήριο των Κουνουπιδιανών, και αν ναι, αξίζει τον κόπο, γιατί δεν είναι σε πολύ κατάσταση το συγκεκριμένο κολυμβητήριο. Δεν θα πρέπει υπάρχει η Δημοτική πλέον Αρχή να δώσει τα αρκετά χρήματα για να βελτιωθεί η εικόνα και να γίνει προσβάσιμο θα τα και βρούμε, εύχριστο. Θα τα βρούμε τα χρήματα. Άρα το διεκδικείται από την Πολυτεχνία Κρήτης. Το διεκδικούμε. Έχουν γίνει συναντήσεις και με τον Μπρίτανη, αλλά και με τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι.
όπου πλέον νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να προβούμε σχετικές ανακοινώσεις. Είναι, κύριε Δασκαλάκη, και η τελευταία διεκδίκηση του Δήμου Χανίων. Όλες οι υπόλοιπες διεκδικήσεις που είχαμε μία μετά την άλλη έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε πάρει το ακίνητο της πρωινά βέα, έχουμε πάρει τους Ιταλικούς στρατώνες, το υπογράψαμε σήμερα, έχουμε ολοκληρώσει το στρατόπεδο Μπαρκοπούλου, το φρούριο Ετζεδίν, τα προεκτήριο του ΙΚΑ και η τελευταία διεκδίκηση του Δήμου μας είναι το συγκεκριμένο κολυμβητήριο για τη λειτουργία του ως δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο ήδη διαθέτει επικυρωποιημένη μελέτη, η οποία έχει γίνει από το Πολυτεχνείο Κρήτης και νομίζω ότι με τη συμβολή και της περιφέρειας και του κεντρικού κράτους θα μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Μιλάμε για αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου εκεί και θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα από την αναπτυξιακή εταιρεία που έχουμε συστήσει πλέον ως Δήμος και τους επόμενους μήνες θα λειτουργήσει μαζί μια κοινή διαχείριση με το ποδηλατοδρόμιο, το κολυμβητήριο καθώς βρίσκονται σε μια σχετικά κοντινή απόσταση μαζί με τα γήπεδα του Κλαδισσού και τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις. Μια συνολική προσέγγιση λοιπόν για τα θέματα του αθλητισμού. Εδώ ένας τηλεθεατής λέει ότι έχει δημιουργήσει ο Δήμος Χανίων ένα υπέροχο αθλητικό πάρκο στην περιοχή του Καλλικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο χώρος θα παραμείνει για τους δημότες ή θα δοθεί σε αθλητικά σωματεία και αν υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία ανάλογων χώρων σε άλλες περιαστικές περιοχές. Προφανώς ο τηλεθεατής μας είναι σχετικός και θέλει να αποσπάσει μία ακόμα δημόσια δήλωση ότι αυτός ο χώρος θα παραμείνει στην χρήση των πολιτών παρά τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι με καθαρό τρόπο ο χώρος αυτός που πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το τελικό αποτέλεσμα και για το πλήθος των ανθρώπων και των οικογενειών και όλων της των συμπολιτών μας που είναι καθημερινά σε αυτό το κουμπέ, σε ένα υπέροχο χώρο. Η αγωνία μας είναι να παραμείνει σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ψάχνουμε συνεχώς τρόπους και νομίζω ότι έχουμε βρει μια ισορροπία εκεί. Υπάρχει άνθρωπος πλέον ο οποίος φυλάει την περιοχή από βανδαλισμούς ή από παρεμβάσεις και πολύ σωστά επισημαίνει ο τηλεθεατής δείχνει ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει και σε άλλες περιοχές. Δεν είναι κάτι απλό. Ήδη όμως προετοιμάζουμε μελέτες για να συμβεί κάτι αντίστοιχο και αλλού. Και βέβαια η μεγαλύτερη παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο των Αγίων Αποστόλων, που ήδη έχουμε ξεκινήσει τις μελέτες που εξασφαλίσαμε τα χρήματα από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης για να γίνει το πολύ μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο, όχι του Δήμου Χανίων, του νομού θα μπορούσα να πω, καθώς μιλάμε για εκατοντάδες στρέμματα τα οποία θα αξιοποιηθούν για άθληση, για αναψυχή και για ελεύθερο χώρο από τους πολίτες. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Είναι πραγματικά βροχή ερωτημάτων. Θα σας θέσω όσα μπορώ, αλλά θέλω πολύ γρήγορη απάντηση για να φύγουν ικανοποιημένοι και οι δημότες σας. Θα βάλω τα δυνατά μου. Στις Μουρνιές, δύο δρόμους προς το νοσοκομείο, καθώς και ο δρόμος που διέρχεται μέσα από τις Μουρνιές, εκτός ότι υπάρχει λέει απίστευτη χορύπανση από τα μηχανάκια και οχήματα διέρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Το βράδυ γίνεται χαμός. Μήπως θα πρέπει να γίνουν κυκλικοί κόμβοι προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα και να αποφύγουμε τα δυστυχήματα? Θα έπρεπε να υπήρχαν κυκλικοί κόμβοι, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους και για λόγους ασφάλειας. Το συγκεκριμένο έργο δεν ήταν αρμοδιότητα του Δήμου Χανίων. Είναι ένα πολύπαθο έργο που μετά από πολλές δυσκολίες παραδόθηκε. Από εκεί και πέρα το να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προβούμε σε νέα μελέτη είναι ένα ζητούμενο όχι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει το βλέπουμε. Δεν είναι αρμοδιότητα όμως το συγκεκριμένο κομμάτι του Δήμου. Διεκδικούμε όμως να παρέμβουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον Δήμαρχο Χανίων πώς θα του φαινόταν για το θέμα εισόδου στην πόλη των Χανίων και τους δρόμους, ιδέα εισόδου από την οδό Μάρκου Μπότσαρη μέσω Κισάμου, εξόδου από την οδό Κινδωνίας, αντίθετη ροή και πλήρη πεζοδρόμηση του κεντρικού δρόμου από τη δημοτική αγορά έως την οδό Κισάμου. Θα ήταν τέλειο να μπορούσα να. Είναι ιδιώτης ο κύριος και όχι επιχειρηματίας το δηλώνει. Θα ήταν τέλειο και σαν εικόνα να το σκεφτεί κανείς ότι θα πεζοδρομήσουμε όλο το χώρο μπροστά από τη δημοτική αγορά. Φανταστείτε ένα μεγάλο πλακώστατο σε όλο αυτό. Επιτρέψτε μου να πω ότι η σκληρή πραγματικότητα ορίζει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι επαρχιακό δίκτυο, παλιά εθνική οδό, με ό,τι σημαίνει σε γραφειοκρατίας.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτούς τους νομικούς περιορισμούς, επαναλαμβάνω ότι έχει γίνει μια συνολική μελέτη από επιστήμονες το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και έχει απαντήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Δείτε τώρα εδώ πόσο στοχευμένες είναι οι ερωτήσεις. Το πάρκινγκ του Κλαδισσού εξυπηρετεί αυτούς που έρχονται από δυτικά και νοτιοδυτικά. Αυτό του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, αυτούς που έρχονται από νότια και νοτιοανατολικά. Ναι. Με αυτούς που έρχονται βορειοανατολικά, ακροτήρι, τι κάνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε κατάλληλο χώρο, υπάρχουν διάφορες ιδέες, όμως κάθε χώρος από αυτούς που ήδη έχουν εναπομείνει στην περιοχή, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο, κύριε Δασκαλάκη, ότι για δεκαετίες πορευόμασταν σαν να μην υπάρχει καμία ανάγκη που πρέπει να λύσουμε ή να προβλέψουμε μελλοντική. Η περιοχή πράγματι στην Χαλέπα μας αναγκάζει να αναζητούμε οικόπεδα και ακίνητα πολύ έξω. Δηλαδή πρέπει να βγούμε περίπου στην περιοχή του Πολυτεχνείου για να βρούμε διαθέσιμο ακίνητο για περιφερειακό πάρκινγκ, αλλά εκεί ξέρουμε ότι η απόσταση είναι πολύ μεγάλη για να μπει κάποιο στη διαδικασία να αφήσει εκεί το αυτοκίνητό του. Είναι μια δύσκολη συζήτηση που τα ακίνητα τα οποία έχουμε διερευνήσει για διάφορους λόγους στο καθένα δεν ευδοκιμούν για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, συνεχίζουμε την αναζήτηση. Το σίγουρο όμως είναι ότι με δύο περιφερειακούς χώρους, Μαρκόπουλο, μέχρι να γίνουν οι μελέτες και να γίνουν υπόγευτα και στο Κλαδισσό, δίνουν μια πολύ σημαντική απάντηση. Επίσης, να τονίσω ότι υπάρχουν και πολύ μεγάλα ακίνητα, τα οποία ενδεχομένως να ικανοποιούν αυτή την ανάγκη. Έχουμε προσφύγει η αλλαγή του σχεδίου πόλεως, η οποία όμως είναι μια διαδικασία που θέλει δυστυχώς 5-6 χρόνια. Αυτό το οποίο θέλω όμως να στείλω σαν μήνυμα είναι ότι υπάρχει αυτή η αναζήτηση και η αγωνία καθημερινά από τη Δημοτική Αρχή, από τους αρμόδιους αντιδημάρχους, από τους αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είναι κάτι το οποίο το αφήσαμε και θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο το αναζητούμε συνεχώς και αν υπάρχει και συγκεκριμένη πρόταση, η οποία να πληρεί τις προϋποθέσεις, με πολύ χαρά να την ακούσουμε και να την προσπαθήσουμε. Πού βρίσκεται, λέει, η πεζοδρόμηση από την Οδό Σελήνου μέχρι τη Χρυσή Ακτή? Από το τέρμα της Οδού Σελήνου μέχρι τη Χρυσή Ακτή είναι μία... Ήδη είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και μετά που αναλάβουμε παρεμβάσεις από τη ΔΕΙΑΚ για την οριοθέτηση ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας που θα συνδέει την Τέρμα Σελήνου, τη Νέα Χώρα δηλαδή, με την περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Είναι ακριβώς πάνω στο όριο, στη γραμμή Σπαραλίας και γραμμή Αιγιαλού. Αυτό θα διατηρηθεί και θα επεκταθεί. Φυσικά το ορόσημο θα είναι η παρέμβαση στο νέο πάρκο των Αγίων Αποστόλων μετά την ολοκλήρωση των μελετών, όπου θα διατηρηθεί αυτή η γραμμή επικοινωνίας. Δεν συμφωνούμε προφανώς με την πρόταση για δρόμο, να μπορεί όχημα δηλαδή να διαβαίνει από Τέρμα Σελήνου μέχρι τους Αγίους Αποστόλους. Θέλουμε ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για ποδήλατα και πεζούς. Και αυτό σταδιακά ήδη έχει γίνει αρχή και θα επεκταθεί. Υπάρχει κάποιο νέο σχετικά με το σχέδιο πόλεως στην Αγία Φωτεινή, Χαλέπα, κοντά στο κημητήριο? Προχωράει το συγκεκριμένο σχέδιο μαζί με και με δεκάδες άλλα σχέδια και πράξεις εφαρμογής, οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει. Γνωρίζετε όλοι ότι δεν είναι απλές διαδικασίες, αλλά είναι διαδικασίες που για πάρα πολλά χρόνια ή δεκαετίες δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Προχωρούν όμως τα συγκεκριμένα σχέδια και αν εξαιρέσουμε το Πασακάκι 2 που είχε κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία, τα υπόλοιπα προχωρούν και οποιοδήποτε θέλει κάποιες πληροφορίες μπορεί στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαζηράκη, και στην υπηρεσία δόμησης να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Στο Κουμπέ, στην Οδό Παναγούλη, πριν πολλά χρόνια είχαν αφαιρέσει τον φωτισμό. Σκέφτεται η τρέχουσα Δημοτική Αρχή να επαναφέρει τον φωτισμό? Εντάξει, θεωρώ θα είναι πιο χρήσιμο ότι να στείλει μήνυμα στην σημερινή εκπομπή να απευθυνθεί στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού. Ανταποκρίνεται η υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και μέσα από την εφαρμογή την οποία έχουμε, το IDMO της Χανίων, αλλά και μέσα από το πρωτόκολλο και τα τηλέφωνα του Δήμου. Δεν μπορώ να μπω τώρα στη διαδικασία για συγκεκριμένο δρόμο. Καταλαβαίνω. Να δώσω σαφή απάντηση. Εκτιμώ την αγωνία του πολίτη, αν κινηθεί αρμοδίως.
τηλεθεατής, είναι δεύτερο ερώτημα που τίθεται για την Λεωφόρο Σούδα στις παρεμβάσεις. Τρεις είναι. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι γίνονται πολλά έργα στα Χανιά και αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Και συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, λέει ο τηλεθεατής. Όμως η Λεωφόρο Σούδα δεν ανήκει στο Δήμο Χανίων. Δεν είναι μόνο η Λεωφόρο Σούδα. Θα μπορούσα να βάλω δίπλα την Λεωφόρο Καζαντζάκη. Mm-hmm. Ακόμα και τη Λεωφόρο Ακρωτηρίου. Τρεις δρόμοι εισόδου της πόλης μας που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, για την Οδό Κισάμου έχουμε προχωρήσει τις μελέτες. Σύντομα θα παρουσιάσουμε τη σχετική πρόταση. Το ίδιο συμβαίνει για την Οδό Σελήνου. Όμως είναι φανερό ότι μία υπηρεσία, όσο διάθεση και αν έχει, έχει υπεπερασμένες δυνατότητες. Έχουμε τονίσει ότι στα επόμενα βήματα προτάσουμε την Οδό Καζαντζάκη για πολύ συγκεκριμένους λόγους και λόγους ασφάλειας και προφανώς τα ζητήματα της Λεωφόρου Σούδας, Καραμαλή και την Ακρωτηρίου. Όλα αυτά παίρνουν τη σειρά τους, δεν είναι δυνατόν οι συγκεκριμένοι λίγοι εργαζόμενοι της τεχνικής υπηρεσίας να αντέξουν το βάρος ακόμα και δρόμων που δεν είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Γιατί επαναλαμβάνω, σε όλο αυτό το κομμάτι κάποια τμήματα είναι εντός, κάποια δεν είναι εντός της πράξης εφαρμογής και έχουμε και άλλα ζητήματα εκεί σε σχέση με τα δέντρα τα οποία καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και όλη αυτή τη γνωστή συζήτηση κυνηγητό μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι υπερασπίζονται τα δέντρα και δίθεν των άλλων που θέλουν να τα κόψουν για να υπάρχει όδευση. Σύνθετα, το ίδιο σύνθετα θέματα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, Λεωφόρο Καζαντζάκη, Λεωφόρο Καραμαλή, τη Λεωφόρο Σούδας δηλαδή και την Ακρωτηρίου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είναι τρεις δρόμοι που θα μπουν σε προτεραιότητα και έχουν μπει ήδη σε προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για τα Κεραμιά, είναι λέει και αυτά Δήμος Χανίων. Ναι, καλά. Όποιος λέει ότι είναι Δήμος Χανίων, ας πάει μία βόλτα. Οι ασφαλτοστρώσεις, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο φωτισμό, στην αγροτική οδοπία και στις πλατείες στους κάμπους και άλλες παρεμβάσεις δείχνουν ότι όχι μόνο είναι Δήμος Χανίων. Αν κάποιος βάζει ερωτηματικό αν τα Κεραμιά είναι σε Δήμο Χανίων, μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια εκεί. Να υπενθυμίσω ότι στο κομμάτι της αγροτικής οδοπίας αλλά και των ασφαλτοστρώσεων έχουμε βγάλει τις μεγαλύτερες εργολαβίες που έχουν γίνει ποτέ στο Δήμο Χανίων, χωρίς να εντάσσουμε σε αυτές τις εργολαβίες τη Δημοτική Ενότητα Χανίων και Σούδας. Δηλαδή κάνουμε και νέες κηδονίες. Mm-hmm. Κάνουμε δηλαδή διαγωνισμούς για ασφαλτικά, για τσιμέντο στις αγροτικές οδοποιίες, για φωτισμό και εξαιρούμε τα Χανιά και τη Νέα Κηδονία για να προωθήσουμε τις περιαστικές περιοχές. Και ιδιαίτερα στα Κεραμιά, νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά και όσοι δρόμοι δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί από το Δήμο, έχουν ασφαλτοστρωθεί από την περιφέρεια. Άρα, ας μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έτσι εντυπώσεις ότι έχουν μείνει προς τα πίσω ειδικά τα Κεραμιά αλλά και άλλες περιαστικές περιοχές. Χρειάζεται λέει σχέδιο παρεμβάσεων στην περιοχή του Βλητέ με διαπλάτηση του δρόμου και δηλώνουν ευχαριστημένοι οι κάτοικοι από τον Βλητέ για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει λέει για την προσβασιμότητα των παραλίων. Έχει γίνει όντως πολλή δουλειά στην περιοχή του Βλητέ. Εκεί θα γίνει και το μεγάλο έργο της εκβολής του Μωρόνη και έχει γίνει ήδη το μικρό έργο 1,5 εκατομμυρίου. Θα γίνουν και διανοίξεις από το σχέδιο πόλεως και την πράξη εφαρμογής που έχουν δώσει τα χρήματα εδώ και δεκαετίες οι πολίτες για τη διάνοιξη των δρόμων. Θα δουν πράγματι σε λίγο καιρό ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο εκεί στην περιοχή του Βλητέ. Όσον αφορά το δρόμο, να πω ότι εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό του συνδετήριου αεροδρόμιος Βόρειος Οδικός Άξονας, οπότε είναι μια ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών, ούτε καν της Περιφέρειας. Δυστυχώς τελειώνει η εκπομπή, δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα τα ερωτήματα. Ένα όμως ερώτημα μου έχει κάνει εντύπωση και αυτό είναι ένα ερώτημα που θα μπορούσε να έχει γίνει και στον κύριο Καλοκαιρινό και στον κύριο Μαρινάκη και αναφέρομαι στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια λέει, υπάρχει ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει κυρίως τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο. Αυτή η κατάσταση με τα ενίκια, τα δισεύρετα σπίτια, αλλά και τα υπόγεια που νοικιάζονται σε φοιτητές και αναπληρωτές δασκάλους, ζητώντας μια περιουσία. Η αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να παρέμβει σε αυτό που αποτελεί μια πραγματική κλοπή εις βάρος συμπολιτών μας. Ήταν και ένα από τα ζητήματα τα οποία... Το Ρέθυμνο, ας πούμε, έχει τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Νομίζω ότι όλες οι πόλεις έχουν.
Δεν ξέρω πού είναι μεγαλύτερο. Εγώ οφείλω να καταθέσω την πραγματικότητα των Χανίων και είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη για τους φοιτητές, είναι δύσκολη για τους γιατρούς, είναι δύσκολη για τους δασκάλους, είναι δύσκολη για κάθε οικογενειάρχη ο οποίος έχει δει τα ενίκια τα τελευταία 5 χρόνια σχεδόν να έχουν διπλασιαστεί και σε κάποιες φορές να έχουν ξεπεράσει και αυτή την αύξηση. Να τονίσουμε το εξής, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι κάτι το οποίο ενισχύει στις περισσότερες των περιπτώσεων το εισόδημα μικρών ιδιοκτητών. Ανθρώπων που είχαν ένα σπίτι, το μετέτρεψαν σε βραχυχρόνια μίσθωση, έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα και βοηθά, αν θέλετε, και στην διασπορά του τουριστικού εισοδήματος σε πάρα πολλούς μικρούς. Δεν είναι δηλαδή το μοντέλο του πολύ μεγάλου ξενοδόχου, ο οποίος επενδύει εκατομμύρια. Όμως, αυτό η τάση έχει δημιουργήσει ένα αφόρητο πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς ως Δήμοι έχουμε ελάχιστα εργαλεία στο να παρέμβουμε. Και αυτό εξηγούσαμε και σε μια συζήτηση που έθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Εξηγήσαμε ότι τα εργαλεία παρέμβασης είναι περιορισμένα. Να τονίσω αυτό το σημείο ότι ο Δήμος Χανίων ήταν ίσως ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που εξίσωσε τα δημοτικά τέλη των καταλυμάτων τύπου Airbnb, βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα ξενοδοχειακά καταλύματα, με πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους αντίστοιχους συλλόγους. Προσπαθήσαμε όμως όχι να αντλήσουμε πόρους, αλλά να δείξουμε ότι έχουμε άλλη αντιμετώπιση σαν νοικοκυριά και σε αυτή την είδους προσέγγιση. Το σίγουρο όμως είναι ότι δεν έχουν δοθεί τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για να προβούμε ενδεχομένως ως Δήμοι στην ανέγερση ενός τύπου κοινωνικής κατοικίας. Να μπορέσουμε δηλαδή σε ακίνητα του Δήμου μέσα από προγράμματα να κάνουμε ανέγερση κατοικιών ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στις ευαίσθητες αυτές εργασιακές ομάδες. Θα μπορούσαμε, κύριε Δασκαλάκη, αν κεντρικά η κυβέρνηση είχε ακολουθήσει ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Μεσογείου και αναφέρομαι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, όπου ένα μεγάλο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκε για την ενίσχυση της στέγης, για την ενθάρρυνση των νέων οικογενειών και τη δυνατότητα που έχουν να αποκτήσουν στέγη με ό,τι αυτό σημαίνει για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην Ευρώπη πλέον και γενικότερα να προτάξουμε το κοινωνικό πρόσημο των Δήμων μας και των τοπικών μας κοινωνιών. Αυτό δεν έχει συμβεί. Πιλωτικά κάτι ακούγεται τώρα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να το δούμε. Διεκδικούμε όμως πόρους και διεκδικούμε εργαλεία. Να πω επίσης ότι ως Δήμος Χανίων είχαμε προβεί στην ελάφρυνση και των φοιτητών μας και των μακροχρόνια ανέργων και των κατηγοριών υπερπολίτικρων και πολίτικρων πλέον σε μια διάθεση προφανώς όχι να λύσουμε τα ζητήματά τους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πολύ μικρές παρεμβάσεις, αλλά ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο να σηματοδοτήσουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να έχουμε ως κοινωνία. Δεν το θέτω σε ερώτημα, είναι όμως ατόπιμα αν δεν το αναφέρω. Στη διάρκεια της εκπομπής ήταν πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Δήμαρχε, στο κομμάτι των πολιτιστικών δράσεων και αναφέρονται ότι φέτος, λέει, τα Χανιά βούλιαξαν από κόσμο και σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ οι σημαντικές δράσεις όπως η στράτα στο Ενετικό λιμάνι αλλά και πολλές άλλες που έφεραν τον κόσμο στο Βενετσιάνικο λιμάνι και στα εμβληματικά σημεία αναφοράς της πόλης των Χανίων. Είναι ένας δημότης που το μεταφέρει και σας το μεταφέρω και εσάς και πραγματικά γνωρίζω ότι ο πολιτισμός είναι ένα τεράστιο κομμάτι και ένα τεράστιο κεφάλαιο. Γνωρίζω ότι έχετε και ευαισθησία σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Δεσμευόσαστε ότι θα τα πούμε αυτά σε μια άλλη εκπομπή, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο απλά. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω γιατί κάθε φορά στην εκπομπή σας υπάρχει ουσιαστικά μια συνομιλία όχι μαζί σας, αλλά με δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες συμπολίτες. Και αυτή η διάδραση δίνει την ευκαιρία και σε εμάς και σε μένα να αναφέρω πράγματα τα οποία γίνονται και πολλές φορές δεν φωτίζονται συγκεκριμένα. Σίγουρα αυτό που καταθέτω πάντα είναι η αγωνία μιας ομάδας να λειτουργήσει σε ένα αποτελεσματικό επίπεδο.
Και επιτρέψουμε να πω ότι πλέον και για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου στα Χανιά είναι μια πραγματικά επικοδομητική λειτουργία. Εκλείπουν οι κραυγές, οι εντάσεις, γίνεται μια συζήτηση που παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν είναι παραγωγική. Και θεωρώ μεγάλο κέρδος για την πόλη μας, για το Δήμο μας, ότι αυτός ο πολιτικός πολιτισμός έχει κατασταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και φέρνει και αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Θα περάσουμε ενδεχομένως κάποιες δυσκολίες ακόμα το επόμενο διάστημα με όλα αυτά τα πολλά έργα τα οποία γίνονται, αλλά στο τέλος της διαδρομής όλοι μαζί θα είμαστε περήφανοι για το επίπεδο που διαμορφώνει πλέον ο Δήμος Χανίων. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Εκτιμώ διπλά το γεγονός ότι με αυτόν τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης έρχεστε για να τα πούμε κατηδίαν εδώ. Εύχομαι πραγματικά οι Χανιώτες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δουν αυτό που τους αξίζει, μια καλύτερη πόλη. Γνωρίζω ότι προσπαθείτε σε αυτό πολύ σημαντικά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.